Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους σας. Λίμπερο 107,4 στον FM. Τάσος Τρέγιας στο μικρόφωνο, παρέα με τον Γρηγόρη, το άτομο, τον παλιό συμπαρουσιαστή εδώ και συμπαραγωγό για αρκετές εκπομπές. Να τον καλησπερίσω ευθύς αμέσως. Συντροφιά Παρίτσα, θα πάμε μαζί μέχρι και τις 12 με μία διαφοροποίηση σήμερα την εκπομπή. Θα μιλήσουμε μόνο για ΠΑΟΚ. Το διευκρινίζουμε από τώρα. Χθες ο Ζάκος, ο Ντρούλινγκ, έφερε εδώ το φίλο τον Μπίμπι. Τα είπαν τα παιδιά για τον Άρη, καλά κάναν, μιας και απουσίαζα εγώ λόγω κάποιων προβλημάτων. Σήμερα θα κάνουμε λίγο ΠΑΟΚ την εκπομπή, καιρό έχουμε να τα πούμε. Υπάρχουν πολλά στην επικαιρότητα, υπάρχουν πολλοί προβληματισμοί. Πρέπει να συζητήσουμε και με τον κόσμο, να βγάλουμε έτσι λίγο μια άκρη και να έχουμε μια όμορφη τοποθέτηση για το τι μέλη γενέστε, γιατί πολλοί από εσάς έχετε τρομοκρατηθεί. Θα τα βάλουμε όλα λίγο στη σειρά. Θα τα βάλουμε όλα λίγο με χαρτί και με μολύβι κάτω, φίλε μου Γρηγόρη, και να δούμε αν συμφωνήσουμε ή διαφωνήσουμε. Πιστεύω ότι θα συμφωνήσουμε με τους περισσότερους. Καλησπέρα, φίλε Γρηγόρη. Καλώς όρισες και σε ευχαριστώ που ανταποκρίθηκες άλλη μία φορά εδώ στο σταθμό, στην πρόσκληση που σου έκανα. Καλησπέρα και από μένα, Τάσο. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο που ακούει Λίμπερο 107 και 4. Έτσι είναι τα πράγματα, Τάσο. Θα κάνουμε μια άκρος παοξίδικη εκπομπή απόψε και θα μιλήσουμε για τα τελευταία γεγονότα που συμβαίνουν τον τελευταίο καιρό στην ομάδα μας. Για να ξέρει ο κόσμος περίπου που θα κινηθούμε, θα πούμε λίγο για το θέμα του Πρίγιοβιτς. Τι έγινε, πώς έγινε, γιατί έγινε και όλο το story. Ποιοι είναι οι υποψήφοι μνηστήρες για αντικαταστάτη του Πρίγιοβιτς. Θα μιλήσουμε για το πολύ κρίσιμο μάτς, ένα από τα κρισιμότερα της φετινής περίοδου, με Αστέρα Τρίπολης που κρίνεται σχεδόν το 1 τρίτο του πρωταθλήματος. Και φυσικά θα θέλαμε και τις δικές σας τοποθετήσεις, τα δικά σας σχόλια, το δικό σας τρόπο σκέψης για όλα αυτά που θα πούμε. Πριν ξεκινήσουμε, να δώσουμε λίγο τους υποστηρικτές της εκπομπής ένα λεπτάκι και ευθύς αμέσως θα πάμε στη θεματολογία της εκπομπής. Λοιπόν, ήρθε. Ήρθε και ο φίλος, ο αδερφός, ο Ευάγγελος. Ο Ευάγγελος, ο πιλότος. Άρτια ευηχθής από Σικάγο. Έλα μέσα. Το βγάλεσα σήμερα. Έλα μέσα, live. Ζωντανά. Καλώς όρισες. Καλή χρονιά. Καλώς όρισες, αδερφέ μου. Με κάλεσε ο Γρηγόρης. Welcome. Happy New Year. Φέρε την καρέκλα. Να με πάρει μετανάστη πάνω. Πάμε στην Τρίπολη. Τσάκω την καρέκλα. Τσάκω την καρέκλα. Έλα. Τσάκω την καρέκλα. Κάτσε να κάτσω λίγο. Ακούω. Εδώ πρέπει να είσαι στο όφωνο. Πρέπει να είσαι στο όφωνο. Δεν γίνεται να είσαι. Κοίτα τη καπουλάρη. Λοιπόν, μέχρι να ετοιμαστείτε να πω εγώ του χορηγού. Έτσι. Λοιπόν, κοντά μας άλλο ένα βράδυ το Escobar Espresso Coffee Bar που είναι και ο κύριος υποστηρικτής της εκπομπής. Γεωργίου Παπαδρέου 9 με τηλέφωνο για τις κρατήσεις σας στο 2311-208-301. Ανοιχτά από τις 8 το πρωί για το καφεδάκι σας, μέχρι αργά το βράδυ και για τα ποτά σας. Το στέκι της πόλης για να απολαύσετε τους αγώνες όλων των πρωταθλημάτων σε Super League, Champions League, Europa League και της αγαπημένης σου ομάδος. Ψητοπολείο Πορκίτο. Ο καλύτερος γύρος στην πόλη, Χοιρινός Οικοτόπουλος. Σουβλάκια, πασέτες, τζουκάκια, χειροποίητα, μπέργκες. Πολλές επιλογές για ένας 4 άτομα. Ολόφρυξες σαλάτες και συνοδευτικά. Καραλού και Δημητρίου 52, πρώην διοικητηρίου. Παραγγελίες στο 2315-20555. Κοντά μας και η Skies Aviation Academy. Γίνε πιλότος με πιστοποιημένο δίπλωμα, αναγνωρισμένο παγκοσμίως και βρες αμέσως δουλειά με πολύ ψηλές αποδοχές. Αυτό σε ενδιαφέρει ένα πιλότο. Η κορυφαία σχολή εκπαίδευσης πιλότων στην Ελλάδα με σύγχρονο στόλο αεροσκαφών και εξομοιωτή πτήσεων. Κάνε τον όσο πραγματικότητα δούλεψη μεγαλύτερες αεροπορικές εταιρείες. Σπούδασε μαζί μας και εξασφάλισε το μέλλον σου για πάντα. Η παγκόσμια αγορά έχει ανάγκη από 500.000 πιλότους στα επόμενα 10 χρόνια. Μήπως είσαι ένας από αυτούς? Skies Aviation Academy με εγκαταστάσεις στην Περαία, διεύθυνση Θεσσαλονίκης 10, πληροφορίες στο skies.gr και στο 2392021100. Και τέλος, εδώ άλλο ένα βράδυ είναι ο Αβράμογλου, η πηγή των βοτάνων, θαυματουργά φυτά, η άματα, ελιξίρια, βότανα, βάματα, εθέρια, έλαια, μπαχαρικά από όλο τον κόσμο. Φύτο σλίμ, λιποδιαλυτικό χαρμάνι βοτάνων σε τσάι και ταμπλέτες για δυνάτισμα μόνο στον Αβράμογλου. Κάτσε να δώσω λίγο ακουστικάκια στον αδερφό τον Βαγγέλη, ο οποίος μας έκανε πολύ ευχάριστη έκπληξη και βρέθηκε σήμερα στο στούντιο. Μπήκα και είδα, Βαγγέλη, γιατί είδα ότι ξεκίνησες από Σικάγο. Ναι, σήμερα 3 ώρα ήρθα.
από Φραγκφούρτη. Έλα, γορέ, να μου λίγο. Για πάρε δες εδώ, ακούς. Για δες λίγο εδώ. Καλησπέρα, καλησπέρα. Για δες εδώ. Ακούς. Ναι, ακούω. Ωραία. Πολύ καλά. Λοιπόν, μπήκα στο Φουμπούλ και το, άλλη μια φορά με μπλόκαραν. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα, γι' αυτό δεν έκανε κανένα άρτηση σήμερα. Εσένα και το φίλο μου το Διαμάντη, δεν ξέρω. Με μπλόκαραν. Όχι, άμα μιλάς για τα καλά παιδιά που είναι θηλυπρεπείς, λίγο αμέσως σε μπλοκάρουν. Έχει θέμα, άστα να πάει. Τέλος πάντων, δεν με ενδιαφέρει αυτό. Είδα ότι είχες κάνει την ανάρτηση πριν από 16 ώρες, 17 λέω. Ναι, έφυγα από Σικάγο να ναι. Πήγα Φραγκφούρτη και έφτασα 3 ώρα το μεσημέρι σήμερα και θα πάμε και Τρίπολη τώρα. Να πούμε ότι ο αδερφός εδώ, ο Βαγγέλης, είναι πραγματικός πιλότος, κανονικός πιλότος. Του Πιώτης είμαι, του Πιώτης. Ναι, του Πιώτης Παοξάκη άρρωστο και ήρθε... Πριν από λίγες ώρες από το Σικάγο για να παρευρεθεί στο Κολοκοτρονίτσι, στο καφέ της χαράς του Πόποτα. Είναι τα 3/4 του πρωταθλήματος. Αυτό ακριβώς είπα, για να είναι παρόν στην αγαπημένη του ομάδα. Να σε καλησπερίσω, να σου ευχηθώ καλή χρονιά, χρόνια πολλά. Με υγεία για σένα και την οικογένειά σου. Όπως και στον αδερφό του Γρηγόρη που τα είπαμε λίγο πιο μπροστά. Λοιπόν, έχουμε πολλά θέματα, παιδιά, εδώ να συζητήσουμε. Να πιάσουμε λίγο το θέμα του Πρίγιοβιτς. Εγώ πιστεύω ότι τον ποδοσφαιριστή. Έπρεπε να τη μοιριστούμε τη δουλειά και από τη στιγμή που ανακηρύχθηκε στο top 5 τον καλύτερο σκόρερ παγκοσμίως μαζί με Μέση, μαζί με Λεβαντόφσκι, Γρηγόρη, μαζί με Σουάρες κτλ. Έπρεπε να κάνουμε μια αναπροσαρμογή επάνω στη ρήτρα του για να μην μπορεί να την κουνήσει κανείς. Εντάξει, είδες, βρέθηκαν οι τρελοάραβες και έδωσαν 10 μαρούλια. Δεν το περίμεναν αυτό στον ΠΑΟΚ. Ευνηδιάστηκαν και αυτό φαίνεται, νομίζω, ξεκάθαρα. Αν διαφωνείτε κάπου μου. Παρεβαίνετε και μου λέτε, φαίνεται ξεκάθαρα στο ότι δεν υπήρχε αντικαταστάτης στον ΠΑΟΚ. Ψάχνονται. Ο ΠΑΟΚ κάνει πρωταθλητισμό. Μετά από 34 χρόνια πάει να κατακτήσει το ελληνικό πρωτάθλημα μέσα από χιλιάδες εμπόδια και από πόλεμο με διάφορες μορφές. Και δεν ήταν έτοιμος για κάτι τέτοιο. Όλοι ευνηδιαστήκαν στον ΠΑΟΚ όταν βρέθηκαν αυτοί οι τρελοάραβες να δώσουν τη ρήτρα των 10 εκατομμυρίων ευρώ. Τώρα ψαχνόμαστε, παίζουμε την Τρίπολη. Έχουμε τον Άκπο από το παλικάρι, βέβαια. Είναι μια καλή επιλογή, δεν είναι όμως έτοιμος, δεν έχει παιχνίδια στα πόδια του. Για να τα καταφέρει, πιστεύω ότι θα είναι το κίνητρο ότι πρέπει να φανεί, πρέπει να διακριθεί, πρέπει να αποδείξει ότι είναι καλός ποδοσφαιριστής και θα τα καταφέρει. Πρέπει όμως να κοιτάξουμε μπροστά. Εντάξει, νομίζω ότι φέρθηκε λίγο αφελέστατα η διοίκηση στο θέμα Πρίγιοβιτς, αυτή που ήταν υπεύθυνη. Μπορούσαν να κάνουν μια αναπροσαρμογή, μπορούσαν να πείσουν τον ποδοσφαιριστή να μην φύγει. Να φύγει το καλοκαίρι, δεν μας νοιάζει εμάς αν πέφτουν οι άλλοι, δεν πέφτουν. Εμάς μας ενδιαφέρει να πάρουμε το Μαστραπά και φεύγει το βαρύ σου πυροβολικό Ιανουάριο μήνα. Ο Μίστερ 2,1 τελικές και ένα γκολ. Σε 2,1 τελικές και ένα γκολ. Αυτό δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Εντάξει, λέει ο άλλος, δεν μαρκάρει, δεν γυρίζει. Ράσε τώρα την ιστορία. Παχταράς είναι και δύο παχταρά, δεν είχες τα τελευταία 20-30 χρόνια. Έφυγε όμως, πρέπει να κοιτάξουμε μπροστά. Θέλω λίγο την άποψή σας για το συγκεκριμένο θέμα. Όποιος θέλει, ξεκινάει. Γρηγόρης, Βαγγέλης, όπως θέλετε. Γρηγόρη, για πες κάτι εσύ που είσαι εδώ και τα λοιπά. Και εγώ θα πω κάτι ότι πολύ ντόρος για το τίποτε, ρε παιδιά. Μαύρο. Μισό λεπτό. Πλακωθήκαμε όλοι με τον Πρίγιοβιτς. Κοντεύουμε κάτω στην Αθήνα, έχουμε γίνει γραφικοί. Γελάνε όλα τα δελτία ειδήσεων με την πάρτη μας και μας έχουν πάρει πρέφα και αρχίζουν και μας κολλάνε ότι Ντεμέκ μας έτσουξε. Μας έτσουξε, ρε, εντάξει, αλλά μπορούσε να γίνει. Ήταν ένα σενάριο υπαρκτό και τελείωσε. Αν συνεχίζουμε το θέμα Πρίγιοβιτς, υποτιμάμε τους άλλους ποδοσφαιριστές. Που σημαίνει τι? Ότι δεν παίζει μπάλα ο Βιερίνια, δεν παίζει ο Μάτος, δεν παίζουν τα άλλα παιδιά, δεν παίζει ο Πέλκας, δεν παίζει ο Ουάρτα, δεν παίζει ο Αγμπόμ. Γρηγόρη, εντάξει, ο Πρίγιοβιτς δεν είναι ο Θεός. Μην ξεχνάμε, φίλε Βαγγέλη και φίλε Τάσο, ότι όλο το παιχνίδι του ΠΑΟ γινόταν γύρω από τον Πρίγιοβιτς. Όποιον και να βάζεις εκεί πέρα, θα είχε κάποιες με αυτούς τους γύρω παίκτες που είχε και τις μπαλιές που δεχόταν. Βέβαια, έγινε μπαμ-μπαμ, έτσι. Τα νούμερα εκτοξευθήκαν. Αν σκεφτούμε ότι από τη Λέγκια που ήρθε με ένα 700 και ο ΠΑΟ έχει κάνει το μεγαλύτερο deal στην ιστορία του, το μην το ξεχνάμε. Σε άλλες εποχές θα τον παρακαλούσαμε, βέβαια. Δεν έκανε deal, τον πήρανε. Εντάξει. Ναι, τον πήρανε. Εντάξει, τελείωσε. Ω, κοίταξε, βάζω ένα προϊόν στη βιτρίνα, ένα ξέρω εγώ κόσμημα και λέω κάνει τόσα εκατομμύρια. Εντάξει, εγώ το βλέπω θετικό. Ναι. Γιατί όταν είπες πριν ότι έκανε deal ο ΠΑΟΚ, όχι, βλέπω θετικό ότι
τον πήρανε, δεν έκανε deal ο ΠΑΟΚ. Εύχομαι ο ΠΑΟΚ να ξυπνήσει λίγο και να κάνει deal. Να κάνει deal. Ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης που έχει φύγει από τον ΠΑΟΚ. Και να θέλουν να έρθουν στον ΠΑΟΚ. Αλλά εγώ το θέμα πρίγκιος ούτε να το συζητάμε. Τελείωσε, ρε παιδιά. Στη δεδομένη στιγμή, τελείωσε. Όντως, μας έχει κάνει. Μας έχει κάνει άνω κάτω, γιατί όπως είπε και ο Τάσος, ήταν το βαρύ πυροβολικό. Εντάξει, φώνο. Λοιπόν, ήταν ένα σενάριο το οποίο μπορούσε να υπάρξει. Η διοίκηση, γιατί δεν ήταν έτοιμη. Η διοίκηση, παιδιά, πήγαινε για ένα εξάρι. Πώς το λόγω θεωρεί, Μπέρμπλουμ, πώς το πήγαινε θεωρείς, για ένα μπακ και πήγαινε και για ένα εξτρέμ. Δεν είχε στο νου της. Πώς θεωρείς τη διοίκηση έτοιμη? Ναι. Η διοίκηση έκανε δύο φορές. Και ξέρεις ότι εγώ με τη διοίκηση και με προπονητές είμαι... Ναι. Λίγο στο άκρο, δεν πάμε να υποστηρίξουμε το Σαββίδη. Δεν υποστηρίζω κανέναν. Θα τα δούμε σφαιρικά τα πράγματα. Πώς από όλες τις μέρες. Η διοίκηση δεν περίμενε ένα παίκτη με 1,8, όχι 1,7, 1,8 τον πήρε τη Λέγια, να γίνει αυτό που έγινε. Λοιπόν, αυτό που έκανε η διοίκηση, έκανε μια με το συμβόλαιο το πρώτο, έκανε και δεύτερο συμβόλαιο, ήρθε όλα, στάσκασε στα 10 και έφυγε. Εγώ δεν έχω πρόβλημα με αυτό. Και αυτοί που έχουν πρόβλημα που έφυγε ο Πρίγιοβιτς, ξυπνήστε ρε. Πάω και είμαστε. Ρε. Τι Πρίγιοβιτς, εγώ τον Κούδα τον έδινα πινελίκια. Λοιπόν, τον Κούδα έδινα πινελίκια τον Πρίγιοβιτς. Έτσι ακριβώς κυνηγούσαμε τον Κούδα. Και... Θυμάσαι με τον Βάζο το 77 που χάσαν πρωτάθλημα και εκεί πέρα. Τι πινελίκια έφαγε ο Σιβίδης, ο Κούδας και ο Αποστολίδης. Ρε ξυπνάτε ρε. Όλος ο Πάο και είναι την Κυριακή 0-1. Που με είπε και η Βραζιλιάνα. Λοιπόν, το είπε η μάγισσα. Και πήραμε τα 3/4 του πρωταθλήματος. Και μετά σου να κυνηγάει να μείνει το γαύρο. Μπας και γίνει ή 8 ή 11. Αυτό λοιπόν, είναι το μάτι. Το μάτι στην Κυριακή ΠΑΟΚ, είναι. Λοιπόν, παιδιά, αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ βρίσκεται στο καλύτερο του αστέρι. Βέβαια. Όλων των εποχών. Και έχουν πανικοβληθεί και έχουν γίνει μέσα διαδίκτυα κουλουβάχατα όλα. Αυτά τα έχουμε φάει. Δεν υπάρχουν αυτά, ρε. Αυτά τα όπλα έχουμε. Είμαστε σε πόλεμο και με αυτά τα όπλα θα πολεμήσουμε. Πόσα τελείωσε. Πόσες φορές χάσαμε. Θα βγάλουμε κι άλλους Πρίγιοβιτς εμείς. Τι να μιλάμε, να μιλάμε για. Πρόσεξε. Για λίτσα. Ο κάθε παίκτης που έρχεται, παιδιά, στον ΠΑΟΚ αποκτάει άλλη άδεια. Με τον κόσμο, με τον τσαμπουκά μας, με την τούπα, αυτά που βλέπει παίρνει επάνω του. Εγώ, φίλε, και όταν είναι αποδώσει 10%. Στην τούπα αποδίγει 80%. Εγώ, φίλε, το βλέπω θετικό ότι ο Πρίγιοβιτς ήρθε μετά από 28 ομάδες που άλλαξε και χαλάει ότι τα πήρε τα φράγκα. Δεν τον πινελικιάζω. Όχι, γιατί δεν τον πινελικιάζει. Πήρε το χαρτί, πήρε και ο ΠΑΟΚ χαρτί και με τον Ροντρίγκες πήραμε χαρτί και με τον Πρίγιοβιτς και με τον Όσο. Εμείς και με τον δεν μας και με τον Λούκας. Εμένα με τον Λούκας. Έξι χαρτιά πήρε. Εμένα με ενδιαφέρει να θέλει ο παίκτης να έρθει για να γίνει καλύτερος. Λοιπόν. Γιατί εγώ τους κάνω καλύτερος. Από τη στιγμή που θα σκεφτεί ο Ευρωπαίος ότι μπορεί να πάω στον ΠΑΟΚ να γίνω καλύτερος και να πάρω χαρτί, αυτό μου αρέσει. Αλλάζεις level. Ανεβαίνεις level. Αλλάζεις big level. Έτσι. Πας σε επίπεδο που βρίζουμε το γάβρο. Ποιος φορτούνεις τώρα 10 χαρτιά, εγώ το φορτούνε 10, ούτε 10 σπαράκια το δεν μας ενδιαφέρει το φορτούνι. Αλλά πουλάει ο δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Το καλοκαίρι επιχειρήσαμε να φέρουμε και τον παικταρά, τον Μπούκι και δεν μπορέσαμε. Βρε ποιο Μπούκι και Μπούκι. Τι λες ρε εσύ. Έβαλε ρε Γρηγόρη, ο Πούκι έβαλε και ο Πούκι. Είδες η Ρωσία τι έκανε ο Πούκι. Όλα τα γκολ της Φιλανδίας θα βάζει. Δεν έρχομαι λέει στον ΠΑΟΚ. Ευτυχώς έκανε δήλωση που πήγε στην Νόρουιτς νομίζω. Λέει ευτυχώς δεν πήγα στον ΠΑΟΚ. Φύτα κατηγορία. Κατάλαβες που τον έχουν τον ΠΑΟΚ. Δεν εύκολα τα πράγματα να έρθουν. Δεν ήταν ότι δεν έρχονται στον ΠΑΟΚ λόγω ΠΑΟΚ. Λόγω της ελληνικής κρίσης δεν ήθελε να έρθει. Η μεγαλύτερη διαφήμιση ακούστη... στον ΠΑΟΚ είναι ο Πρίγιοβιτς. Γιατί σου λέει ο άλλος θα έρθω όταν έπαιρνα 1 εκατομμύριο και θα φτιαχτώ και θα παίρνω 4. Συγγνώμη λίγο, παιδιά, να πω λίγο κάτι. Τέλος με συγχωρείτε. Αυτά λέω. Όχι, με συγχωρείτε. Πριν τον Πρίγιοβιτς έκανε το χορό των μεγάλων μεταγραφών ο Λούκας. Πήρε μεταπόληση από την Άρσεναλ 6 εκατομμύρια ευρώ. Εσύ δεν την έκανε. Την έκανε να πούμε η Ντεπορτίβο. Όχι εσύ. Άλλο λέω. Όχι εσύ, ναι, με ρύμνησε ο ΠΑΟΚ. Μαζί σου, αλλά. Και την Ντεπορτίβο τον ανέβασε. Άλλο λέω. Με ρύμνησε ο ΠΑΟΚ να βάλει όρο συμβολέου σε μεταπόληση να πάρει το 30%. Αυτό ήταν ο Άρνεσεν, φίλε. Και να τον πούμε και να ευχαριστώ γιατί μας έβαλε 15 χαρτιά. Ο Άρνεσεν που ήταν, στη διοίκηση δεν ήταν τότε. Ναι, στον ΠΑΟΚ. Να χαρώ εγώ, μπράβο. Άρα να λέμε τα κακά, να λέμε και τα καλά. Δεν πειράζει. Θα κάνουν και δύο καλά μέσα στις τράβες. Λοιπόν, αλλού θέλω να καταλήξω εγώ, Βαγγέλη μου.
άρχισε ο χορός των καλών μεταγραφών για να παίρνει Μαρούλι. Με τον Λούκας πήρες 6 εκατομμύρια ευρώ. Πήρες από τον Όλσεν. 1.700. Πού παίζει ο Όλσεν τώρα? Νάπολη. Λοιπόν, παιδιά. Συγγνώμη, αλλού θέλω να καταλήξω. Και από τον Ακπόγκο να θυμάσαι θα πάρεις ένα δεκάρι. Μαζί σου. Άρα έχουμε Λούκας Άρσεναλ, Όλσεν Νάπολη, Πρίγιοβιτς 10 εκατομμύρια. Έτσι. Σηκώθηκαν, έφυγαν. Ροντρίγκες, Γαλατά Σαράι τώρα. 300 χιλιάρικα από την Γαλατά Σαράι θα πάει άλλο. Πώς τη λένε, δηλαδή σημαίνει. Όλα αυτά είναι μέσα σε μια τετραετία. Βέβαια. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι ο ΠΑΟΚ σιγά σιγά αλλάζει επίπεδο. Το όνομα ανεβάζει. Στο έλα φύγε. Τον αντικειμενικό του σκοπό δεν σημαίνει. Έχει επιτύχει αυτό. Αυτό τι σημαίνει. Ακόματάς. Έρχονται μερικοί στα λόγια μου που έλεγα πριν 4 χρόνια ότι ο Ιβάν Σαββίδης μπορεί να βάζει χρήματα όπως λέτε. Έπαιρνε και τότε χρήματα και μελλοντικά, επειδή ο ΠΑΟΚ είναι γωνία μαγαζί και ακόμα δεν έχει παίξει Champions League. Γιατί αν ο ΠΑΟΚ ήταν ο Μίλου Champions League με την Μπενφίκα, αν περνούσαμε, ο Πρίγιοβιτς θα είχε ρήτρα 25 εκατομμύρια και οι Άρβες για τον πάρουμε να δώσουν 50. Εγώ... Άλλο να είσαι ομάδα επίπεδου Europa League και άλλο Champions League. Εγώ είναι θέλω... αλλιώς το χρηματιστήριο στους ποδοσφαιριστές, το ξέρετε παιδιά. Εγώ καμία θέλω σχέση. Να σου πω ένα πράγμα, ναι, για να το θυμάσαι. Εύχομαι, ναι, να συναντηθούμε ξανά ή να μιλήσουμε μετά από, ναι, μια άλλη τετραετία. Ότι ο κύριος Σαββίδης από τον ΠΑΟΚ θα βγάλει πολλά λεφτά. Να βγάλει. Μακάρι να βγάλει. Γιατί εγώ το θέλω. Μετά από 4 χρόνια. Μπορεί να βάλει 80-90 εκατομμύρια, αλλά από όσο ανεβαίνει ο ΠΑΟΚ και το όνομα ΠΑΟΚ και κάτι ραϊόλα και τα λοιπά έρχονται και σου λέει θα το φέρω τον παίξι στον ΠΑΟΚ γιατί θα πάρω χρήμα μετά. Αυτό μου αρέσει εμένα. Εγώ το βλέπω θετικό τον πρίγκιπης λοιπόν, που έφυγε. Γιατί ήρθε εδώ, έγινε. Μα άφησε και θέλω να έρχονται. Ωραία. Να θέλουν υπάρχουν, να έρχονται. Παιδιά, για να ολοκληρώνουμε το θέμα πριν. Μην κάνουμε σαν μικρά παιδιά, ναι, σαν να έχουμε κάνει τη μεγαλύτερη μεταγραφή που λύσαμε τον Μαραντόνα. Τελείωσε. Έγινε. Δεν μας ενδιαφέρουν εμάς. Εγώ θέλω το διπλό την Κυριακή. Δεν τον ενδιαφέρουν, φίλε μου Βαγγέλη και φίλε Τάσου. Τίποτα. Ναι. Τελείωσε. Τα λεφτά, όχι, και οτιδήποτε εκατομμύρια. Τον Παοξή τον ενδιαφέρει τα κύπελα, τα πρωταθλήματα και οι συμμετοχές σου. Στο μεγάλο σετόνι, σου, για να γίνουν όλα αυτά πρέπει να είσαι οικονομικά, εντάξει, οικονομικά υγιής. Υποτίθεται το μεγαλομέτωπος είναι, και να είσαι και μέσα στο μπάτζετ σου. Υποτίθεται ότι έχει για πολύ μένα χρήμα προσωπικά, φίλε, μεγαλύτερη τρέλα. Για μένα προσωπικά μετά από τι να λέμε τώρα 30-45 χρόνια ΠΑΟΚ, 75 και μετά, η μεγαλύτερη, μπορώ να την χρησιμοποιήσω αυτή τη γλώσσα, η γκάβλα. Την είχε πει και ο πρόεδρος πρωτοδικείου. Ναι. Λοιπόν, είναι ότι ασχολείται όλη η Αθήνα μαζί μου, τρελαίνομαι. Έτσι. Ούτε αυτό, για πρωτάθλημα πάω και έγινα ούτε τίποτα. Αν και πήραμε το πρωτάθλημα 75 και τα λοιπά, μόνο που ασχολούνται μαζί μου, τρελαίνομαι. Δεν υπάρχει μεγάλη διάκριση. Και ας μην πάρουμε τίποτα. Όλα βγαίνουν τώρα. Και ας μην πάρουμε τίποτα. Εντάξει, πρέπει να πάρουμε ένα μαστράπα, το μεγάλο, μετά 34 χρόνια. Γιατί... Αλλά ξέρεις τι, μόνο που ασχολούνται μαζί μου, που δεν ασχοληθήκα ποτέ μαζί μου, επί Γουλάνδρη, επί Νταϊφά, επί Κοσκοτά, επί Κοσκοτά, σε Αλεαρέλη. Αυτό να το να ξέρω εγώ πώς το λένε, ναι, ξέρω εγώ που λέει και ο δικός μας. Ναι. Μόνο που ασχολούνται μαζί μου, τελείωσε. Αυτό τρελαίνομαι. Okay, αλλά πρέπει να αφήσεις και παρακαταθήκη στην ιστορία για τις επόμενες γενναίες και να γράψει η ιστορία ότι ο ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα 2018-2019 είναι ο νταμπλούχος. Πέρσι ήμασταν πάλι νταμπλούχοι. Δεν το έγραψε όμως η ιστορία, έγραψε μόνο το κύπελλο. Κατάλαβες, λοιπόν, θα έσουν 2 χρονιές συνεχόμενες δαμπλούχος. Και να σταματήσουμε αυτό, εγώ πιστεύω πρωτάθλημα. Εμείς είμαστε κυριαρχοί, ρε. Είναι 8 βαθμοί, πάρτε το πρέφα. Έχει πανικοβληθεί όλο το λακανοπέδιο με την πάρτη σου. Όλες οι εφημερίδες ασχολούνται και κάνουμε σαν μικρά παιδάκια. Θα πάρουμε το πρωτάθλημα. Όχι, θα το πάρουμε. Θα το ξεπαρθενιάσουμε. Λέτε τώρα να. Το double θα πάρει ο ΠΑΟΚ φέτος. Και είναι... μετά κάποιες, κάποιες κασάνδρες. Θα έρθεις μαζί μου στην Τρίπολη την Κυριακή. 9 η ώρα το πρωί φεύγω. Παίζεται. Παίζεται. Έχει θα σε πω. Παίζεται. Θα σε πω μετά την εκπομπή. Πίσω διάλειμμα. Λοιπόν, παίζεται γιατί θα μου αρέσει μια ωραία εκπομπή. Εσύ μια ωραία εκδρομή. Στην Τρίπολη και εγώ από Σικάγο. Δεν τρέπεσαι λίγο, ρε Γρηγόρη. Σε ξέρω άλλα τα δεδομένα. 85 χρόνια σε ξέρω. Την οικονομική άπλα που έχεις εσύ, εμείς δεν την έχουμε. Δεν την έχω, κύριε Βαγγέλη. Όχι, εμείς ζούμε καλά, στην Ελλάδα τη φτωχολογιά εδώ εντάξει, πέρα. Εντάξει, βάλω τη βενζίνη εγώ, αμάνε. Των μερισμάτων
και των ανέργων και τα δεξιά. Γιατί Γρηγόρη τον πεινούσαμε να πούμε και πηγαίναμε με το Μάκη και μας έδωνε εισιτήρια τζάμπα. Εγώ δεν έχω πληρώσει ποτέ εισιτήρια. Το λέω και το Μάκη, ξέρεις για ποιο μιλάμε, για το στρατηγό. Το λέω, δεν έχει μία, ποτέ δεν. Έτσι, στο τζάμπα. Έτσι. Δεν υπήρχε ποτέ πρόβλημα το οικονομικό για να κατεβεί το Παοξάκι το 14χρονο, το 15χρονο. Ήτανε το πάθος. Άμα έπαιρνε την απόφαση. Σου έλεγε πάρτο. Και όλο τον Πανελλήνιο τον έδινε εισιτήρια, να μην λέμε τώρα. Όλο τον Πανελλήνιο, έτσι πάρτε τα. Στο διατάφτα τώρα, παιδιά. Έχουμε ένα παιχνίδι την Κυριακή, το βάλουμε κάτω. Κατεβούμε κάτω τον Αστέρα, τον πάρουμε. Τον καθαρίσουμε. Πέρσι, αν δείτε το παιχνίδι, όλες τις φάσεις, γιατί αρχίσαν οι διαιτητές πλέον και δίνουν τα τραβήγματα. Θυμάστε τι είχαν κάνει τον Μπρίγιοβιτ πέρσι μέσα στην περιοχή. Τρία πέναλτι δεν δώσαν τον Πάο. Μη μα πιάνει πανικό σχεδόν. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός νομίζετε ότι όλα τα παιχνίδια μέχρι το τέλος θα τα πάρει. Πήγε προχθές μέσα στην Ξάδια, έπαιρνε 0-0. Γράψτε και αυτό, 0-0 στο Λεβαδιακό την Κυριακή. Γράψτε καλά, και λοιπόν, αυτό. Α, 0-0, καλά γράψτε. Που μου το θύμισε. Το Βραζιλιάνα. Λοιπόν, γράψτε και αυτό, λοιπόν, 0-0. Καλά που μου το θύμισε, να το πούμε στον κόσμο. Είναι πολύ σημαντικό, παιδιά, αυτό. Και ας ο Κομπότης θα κάνει κουλουτούμπες. 0-0 μέσα και τρελαδόνα. Βαγγέλη, την Κυριακή. Οι Γαύροι παίζουν 5 και 4 στη Λιβαδιά. Ναι, παίζουν πριν από εμάς. Εμείς παίζουμε 7,5 ώρα. Ναι, θα ξέρουμε το αποτέλεσμα. Ο κόσμος, ανεξάρτητα, θα κινηθεί κόσμος κάτω. Ο κόσμος να προσέχει, γιατί αυτοί είναι ύπουλοι. Να τα ακούει και η αστυνομία αυτή. Αυτοί μπορεί να έχουν κρυφτεί σε γέφυρα, να σπάσουν πούλματα και δεξιά-αριστερά. Παίζουν πιο μπροστά από εμάς. Εκείνη την ώρα μπορεί να κατεβαίνουν πούλμαν των οπαδών μας. Ναι, τι ωραία θα γίνει Λιβαδιά, ξανά γυρνάμε από Τρίπολη και να τους βρούμε πάλι παρέα. Υπάρχουν σε αυτούς τους. Δεν πρέπει σε καμία δεν περίπτωση χρειάζεται, δεν χρειάζεται. Να μπούμε σε αυτό το. Δεν χρειάζεται τυπάκι. Γιατί όχι, να σου δεν πω κάτι. Δεν έχουμε πόλεμο. Αλλά μάνα. Ναι, δεν είναι παιδιά. Δεν είναι, όχι, άλλο λέω. Άλλο λέω. Φέτος σου την έχουν στημένη για να σε τιμωρήσουν ξανά. Αυτή μπορεί να έχει διαφορά. Στις τελευταίες 5 αγωνιστικές με τον κόκκινο 16 βαθμούς και να εφεύρουν ποινή μείον 17 να σε βάλουν. Τα πράγματα ξέρεις, είναι δύσκολα φέτος. Να ξέρεις γιατί ξεκίνησαν. Δεν τιμώρησαν μία με το στάδιο της Παναχαϊκής που έγινε τα επεισόδια ενώ τιμώρησαν την ΑΕΚ την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν τιμωρήθηκε μια Ολυμπιακός εκεί. Εντάξει. Δικαιώθηκε τώρα στο διαιτητικό δικαστήριο 13-3 ψήφισε η Super League να γίνουν τα μάτς. Να τελειώσει η πρώτη αγωνιστική περίοδος, ο πρώτος γύρος. Κλάτς, ψήφισε Ολυμπιακός, Άρης και Πανιόνιος, έγινε το χατήρι των τριών αντί για το 13. Σε αντίθετη περίπτωση, τον Παναθηναϊκό τον κρατήσανε γιατί ψήφισε η Super League. Άλλαξανε τον νόμο και τον κρατήσανε στη μεγάλη κατηγορία. Ενώ τον Ηρακλή τον στείλανε αδιάβαστο. Με την ίδια περίπτωση ήταν. Βλέπετε λοιπόν ότι τον Ολυμπιακό κάθε χρόνο ξεκινάνε και τον βοηθάνε, τον στηρίζουν. Βλέπετε τι σφύριγματα έχει πάρει. Βλέπετε πόσα μάτσα έχει κερδίσει. Αβαβά πάλι φέτος με διαιτητές και τα ο κοράκια. Ο πρόεδρος του βγαίνει τα ηλίκη στα μικρόφωνα και το λέει. Είμαστε λέει Ολυμπιακός, σαν να λέει είμαστε κράτος. Ρε φίλε ξέρεις τι γίνεται. Λοιπόν, θα σου πω ποια είναι η διαφορά, με συγχωρείς που σε διακόπτω ένα λεπτό. Γιατί εμείς τα προηγούμενα χρόνια, όταν ο ΠΑΟΚ είχε την πορεία παικτικά που έκανε ο Ολυμπιακός φέτος, σαν τέλος πρώτου γύρου, ο ΠΑΟΚ ήταν από τον Ολυμπιακό με 25 βαθμούς. Μείον 25 βαθμούς. Αυτούς τους βαθμούς έπρεπε να έχει φέτος ο Ολυμπιακός μείον από τον ΠΑΟΚ. Αν παίζανε αντικειμενικά τα κοράκια. Τώρα είμαστε σε αυτό. Το κατάλαβε, σου λέω. Το ξέρω, και θα είχε τελειώσει το πρωτάθλημα από τον πρώτο γύρο θα είχε τελειώσει. Τώρα, ο Ολυμπιακός ξεκινάει κάθε χρόνο, Σεπτέμβριο λοιπόν, Αύγουστο, με 27 βαθμούς. Θα το ξέρω. Σήμερα είναι δορυφόρη. Άκουσα ότι απλώνε. Κάλεσε η FIFA τον αρχιδιαιτητή Περέιρα για την υπόθεση Τζίλο και για κάποια άλλα. Αυτό να το αφήσει. Λοιπόν, αυτό να μην χάθει. Εδώ πάει να γίνει το μεγαλύτερο σκάνδαλο στην ιστορία. Γιατί τα βλέπουμε, παιδιά, πλέον δεν κρύβεται η εγκληματική οργάνωση. Σου λέει να είμαστε, ρε, θα σου την κάνουμε. Το βγάλαν και σε εκπομπή. Και αυτούς που κάναν τους δύο της εκπομπής, αυτές τις μαϊμούδες εκεί πέρα, εγώ τους τη λέω στα ίσια. Να περιμένουμε λίγο γιατί να δούμε. Κάναν ρασιστική επίθεση και στο. Να περιμένουμε λίγο να δούμε τι δικαστικές αποφάσεις θα βγουν. Πάντως είναι αξιοπερίεργο και εδώ θα σταθώ στο ποιο. Ότι εδώ και δύο εβδομάδες κοντά γνωρίζουν. Ποιος είναι ο 46χρονος, το ποιόν του, πού ανήκει, με ποιον είχε συναλλαγές, μεγαλοπρόεδρο, ΠΑΕ και τα αντιπρόεδρο. Αντιπρόεδρο, μεγάλης ΠΑΕ και τα λοιπά. Μέσα στην εβδομάδα την προηγούμενη είπανε ότι ανοίγουν τα κινητά
με εισαγγελική παρέμβαση κτλ. Και ακόμα δεν μας είπανε ποια είναι αυτή η ομάδα. Γι' αυτό... Ο κόσμος το έχει τούμπανο και εμείς περιμένουμε εμείς. Εμείς δεν λέμε ποια ομάδα είναι, ούτε λέμε το μεγάλο τι πρόεδρο ποιος είναι. Γι' αυτό μην ασχολείστε ναι. με πρίγιο. Περιμένουμε όμως, γιατί η τιμωρία που ελοχεύει είναι υποβιβασμός στη Β' Εθνική. Αυτό αν αποδειχθεί, αυτό αν αποδειχθεί ότι είναι μπλεγμένοι κάποιοι, παράβο. Γιατί δεν τα ξέρω και τα δικαστικά καλά, από αυτό που διαβάζω στο ρεπορτάζ λέω. Είναι τιμωρία υποβιβασμού στη Β' Εθνική. Θα περιμένουμε κι εμείς, αλλά είναι λίγο παράξενο ο χρόνος που δεν αποδίδεται δικαιοσύνη. Ενώ σε άλλες των περιπτώσεων, μπαμ, 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 βγαίνουν οι αποφάσεις. Για αυτό το λόγο, αυτή τη στιγμή, το νούμερο ένα θέμα είναι ο Πρίγκεβης και να σε κεντράρουν εσένα για να βάλουν ένα άλλο κάτω από το χάλι. Να σε βάλουν στην πρέζα να σε βάλουν. Κάτω από το χάλι. Λοιπόν, γι' αυτό ξυπνήστε, μην μιλάτε για Πρίγκεβης. Σε ευχαριστούμε. Λοιπόν, είναι στο καλό. Αυτό, πάμε παρακάτω. Και να μην, επειδή δεν είμαστε αχάριστοι εμείς σαν οπαδοί, το έχουμε αποδείξει δεκάδες χιλιάδες φορές. Όπως είπε ο Βαγγέλης, πιστεύω και ο Γρηγόρης συμφωνεί, τον ευχαριστούμε τον Πρίγκεβης για όσα προσεφέρει το παλικάρι. Να είναι καλά. Καλή συνέχεια στην ποδοσφαιρική του καριέρα και στην προσωπική του ζωή. Αλλά εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να το ξεχάσουμε. Το να κοιτάξουμε ευχαριστώ. Μπροστά. Αυτός πρέπει να μας πει ευχαριστώ. Κάτσε και σκέψου το αυτό. Αυτός δεν πρέπει να μας πει ευχαριστώ. Συμφωνώ απολύτως, αλλά δεν το... Πήρε τα εκατομμύρια, συμφωνώ. Για μένα, εγώ καίω τα εκατομμύρια και το πρωτάθλημα. Συμφωνώ ρε φίλε, αλλά ξεχάστε. Δεν με διαφέρει η λογική που υπάρχει... Θα πάρει 20. Γρηγόρη, δεν γρηγόρη, υπάρχει γρηγόρη, για μένα. Γρηγόρη. Έφυγε. Σήμερα αυτή για μένα ήταν προδοσία. Είναι 10 και 33 το βράδυ. Δεν υπάρχει Πρίγκεβης. Ξέχνα το. Τελείωσε. Έφυγε. Από το θέμα του εγώ τζίρου... θέλω τώρα αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ να είναι ΠΑΟΚ, να δει για τον ΠΑΟΚ, μόνο για τον ΠΑΟΚ, μας απασχολεί μόνο ο ΠΑΟΚ και να μην χαθεί αυτό που έγινε στη Λάρισα με τον κύριο διαιτητή. Με τον διαιτητή. Γιατί θα θέλω να το καλύψουν. Θα το προσπαθούν. Σε ρίχνουν να πούμε στάχνη για Πρίγκεβης, σε φτιάχνουν για να καλύψουν αυτό. Λοιπόν, άκουσε, εμείς θα πάμε, άκουσε, θα πάρουμε το διπλό να πούμε στο Τρίπολη και τη Δευτέρα το πρωί θα ξεκινήσουμε πάλι με τον Τζίλο πάλι. Λοιπόν, γιατί θα ξεχαστεί. Βασιλή, τώρα πρέπει να κάνουμε το διάλειμμα. Τέλος πάντων, συγγνώμη που μίλησα πολύ. Όχι, θα κάνουμε το διάλειμμα κανονικά, να πιούμε και λίγο νεράκι. Νεράκι. Τι θες. Ήθελα να πω. Εγώ με ξύπνησα. Σιγά λίγο, δεν θα κάνουμε διάλειμμα. Πάμε να ακούσουμε μόνο χορηγό ώρας που λέει ο Βασίλης και το πάμε συνεχόμενα. Πάμε, κάνουμε το διάλειμμα στις 11. Κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, τι θέλεις είπες εσύ για πες την Κυριακή. Εγώ θέλω την Κυριακή να πάρουμε το διπλό που πιστεύω ακράδα θα πάρουμε. Ο ΠΑΟΚ δεν παίζει δύο παιχνίδια κακά ποτέ. Έπαιξε, τι έπαιξε με Πάτρα, πώς την λένε Παναχαϊκή. Το διπλό θα το πάρουμε την Κυριακή. Αλλά θέλω Δευτέρα πρωί η διοίκηση του ΠΑΟΚ πάλι να ασχοληθεί με αυτό το θέμα του Τζίλου. Με τον ξυλοδαρμό του Τζίλου. Ναι. Ναι. Να μην το αφήσει να πάει κάτω από το χάλι. Σιγά τα είπε πέφτει. Λοιπόν, εγώ θα πω. Να πούμε ότι οι γραμμές είναι ανοιχτές, παιδιά. Όποιος φίλος θέλει να επικοινωνήσει εδώ με την εκπομπή σήμερα που είναι ιδιαίτερη, γιατί έχουμε το Γρηγόρη το άτομο και τον αδερφό του Βαγγέλη, τον πιλότο από το Σικάγο. Και τα δύο τα ΠΑΟΞΑΚΙ αυτά. Οι γραμμές θα είναι. Από το Σικάγο. Το Βαγγέλη, εσύ είσαι άλλο, άλλη πάστα. 23, 10, 2, 87 και 3 οχταράκια. Όποιος φίλος θέλει μπορεί να παρέμβει. Οι ντροπαλούλιδες και όσοι μας κρυφακούτε γιατί είστε και πολλοί. 23, 10 είπαμε 2, 87 και 3 οχταράκια για τηλέφωνα. FM και NO, σχόλιο, μήνυμα, ερώτηση, παρατήρηση, ενημέρωση, αποστολή. Στο 54, 526 οι ντροπαλούλιδες και όσοι κρυφακούτε είπαμε. Έτσι, εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 12. Να τα λέμε. Λοιπόν, εγώ ήθελα να πω πριν, παιδιά, ναι, για το θέμα Τζίλου. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Δεν πρέπει να τα αφήσουμε καθόλου και εμείς τώρα αυτή τη φορά. Τα έχουμε δει τόσα χρόνια. Αυτή τη φορά σας είπα ότι δεν κρύβονται πλέον. Και πραγματικά έχω μείνει άναυδος ότι για ένα τόσο σημαντικό θέμα, γιατί πάνε να κάνουν το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα, Κολομβία. Να πάρουμε τα όπλα θέλετε, ρε. Τι θέλετε. Εκεί θέλετε να, για να πάρει μια ΠΑΕ 30 εκατομμύρια από το Champions League. Να λύνει στη... να έχει ρημάξει το ελληνικό ποδόσφαιρο τόσα χρόνια για να βγει κατευθείαν στους ομίλους. Αυτό είναι απαράδεκτο. Αν έχει η αθλητική δικαιοσύνη, όπως στην Ιταλία που ρίξαν τη Μίλαν και τη Γιουβέντους στη Β' Εθνική, να έχει την τόλμη
να ρίξει μεγάλη παΐ στη Β' Εθνική. Αυτά δεν γίνονται στην Ελλάδα, φίλε. Γιατί, φυσικά και δεν γίνονται, γιατί αν λάβουμε υπόψη για ένα θέμα το οποίο δεν ήταν τόσο βαρύ, βαρύ βέβαια, τον Παναθηναϊκό, ούτε τολμήσα να το ρίξω στην κοιτάξη. Δεν γίνανε με τα λουλούδια με τον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, να πάμε λίγο στο αγωνιστικό, γιατί αυτό είναι που μας καίει. Την Κυριακή έχουμε ματς, πρέπει να το πάρουμε οπωσδήποτε. Πρέπει να πάρθει το τρίποντο έστω και με μισό μηδέν. Και ας τους άλλους να λένε ό,τι θέλουν, ας τους άλλους να κερδίζουν, ας τους να λένε και να βάζουν φυτίλια για τον Μπρίγκοβιτς, γιατί το τρύπημα καλά κρατεί. Καθημερινά βλέπουμε σε δημοσιεύματα, σε αθηναϊκές εφημερίδες και σε θεσσαλονικιώτικα βορειοελλαδίστικα site ότι μιλάνε για μεταγραφή του Πέλκα στην Τουρκία. Του Άρντα στην Τουρκία. Του Άρντα στην Τουρκία. Δηλαδή όλα αυτά τα ζυζάνια που σπέρνουν σπόρους για να δημιουργήσουν πρόβλημα μέσα στον ΠΑΟΚ, εκμεταλλεύονται και την φυγή Πρίγκοβιτς. Έχουν και το παρασκήνιο με το μέρος τους, γνωρίζοντας πάρα πολύ καλά με επιστημονικές μεθόδους το πώς λειτουργεί, και σου λέει γιατί να το χάσω και αυτό, άμα είναι να γίνει μια στραβή ας το επιχειρήσουμε και όπου βγει. Ας είμαστε ανύπρακτοι αγωνιστικά, γιατί αγωνιστικά ο κύριος αντίπαλός σου, ο Ολυμπιακός, δεν υπάρχει με μπεταατζίδες και φουρτούνιδες και να είχαμε να λέγαμε αρκούδες να αρμέγαμε. Αγωνιστικά για ντόρτι είναι πάλι με στην Τούμπα. Αν δεν πέσει καμιά σερβιέτα επάνω στον προπονητή τους και κάνει τον πεθαμένο. Γιατί πέρσι, πέρσι γλιτώσανε 7. Αν καθόταν να παίξουν, ήμασταν μέσα. 35.000 κόσμος με χιονόνερο. Περιμέναμε μια μισή ώρα μέσα στο κρύο. Εμένα από το Σικάγο ήρθα και δεν είδα μάτς. Ο Βαγγέλης ήρθε από το Σικάγο και δεν είδα μάτς. Και ο Μισέλο Παπαδόπουλος, να στείλουμε χαιρετίσματα το παλικάρι μας στη Μελβούρνη. Από το Club Oak Μελβούρνη ήρθε. Και δεν είδαμε μάτς. Και δεν είδες μάτς. Και ο Γιώργος ο Ξεκόλας από Στουτγκέρδη. Ήρθανε από. Άκου τώρα δηλαδή τι είναι οι άνθρωποι. Ο άλλος ήρθε από Σικάγο, ο άλλος από Μελβούρνη, ο άλλος από Νέα Υόρκη, ο άλλος από Γερμανία. Με τα αμάξι ήρθε άλλος Γερμανία και του πήραν και τα αμάξι οι προβλήματα. Και ο άλλος έφαγε μισή σερβιέτα στο νόμο και έκανε τον πεθαμένο με τα κολάρα. Βγήκε ο Μπαρμπασάβας με τον Καραπαπά, βρίζανε όλο τον κόσμο. Ο Μυραλάς μας έδειξε τα κακαλά του σε παιδάκια 10 χρονών και 8 χρονών στη θύρα 1, 2, 3. Και έφυγε ατιμόρυτος από την Ελλάδα. Ατιμόρυτος έφυγε ο Μυράλλας. Κοίταξε. Καταλάβατε. Και ένα μάτς που έπρεπε να ξεκινήσει. Έπρεπε να ξεκινήσει και να τελειώσει με μία μούτζα γκολ κατά του κατεστημένου των δημοσίων παιδιών, των χαϊδεμένων παιδιών της κόκκινης αρμάδας του Πειραιά. Δεν έγινε ποτέ. Δεν σεβάστηκε κανείς αυτόν τον κόσμο που γέμισε την Τούμπα 30.000 και μέσα σε χιονόνερο με ψοφόκριο. Κανένας δεν το σεβάστηκε. Κοίταξε, το θέμα είναι ότι. Ότι το μάτς δεν έπρεπε να αρχίσει τον Ολυμπιακό, γιατί ήταν σε μια περίοδο που άμα έτρωγε ένα ντόρτι που λες εσύ θα ήταν καταστροφή σκέτη για αυτό. Ναι, θα διαλυόταν αυτό. Θα διαλυόταν. Μεγάλο πρόβλημα. Να πω κάτι για να μην το ξεχάσω. Να πεις και γιατί και μια γραμμούλα να πάρουμε. Λοιπόν, ξεχνάς πολύ ρε λίγο. Τα αθηναϊκά. Σε πάτησε ο Μανάβης πολύ να πούμε μπροστά στο κάγκελο. Σε πατούσε πιτσιρικά και ξεχνάς το κεφάλι σε πατούσε ο Μάκης. Έτσι με είπε Μάκης, το κεφάλι τον πατούσε και ξέχνασε. Λοιπόν, τώρα ναι, θα την πάρουμε την γραμμή. Ας πάρουμε την γραμμή. Πάρουμε την γραμμούλα. Γουστάρεις τώρα, να με ακούς για το Μάκη και τα χείλη σου μέχρι τα αυτιά σου πάρει. Κοίταξε, τον είπα ότι τον πατούσε στο κεφάλι, γιατί το είδα εγώ στο κεφάλι, τον πατούσε για να ανεβεί ο Μάκης. Στον νόμο, ρε. Και στο κεφάλι και στον νόμο. Σε κεφάλια πατούσε. Γιατί να κάνει παράπονο, του άρεσε. Έλα φίλε, καλησπέρα. 23-10, 287 και 3 οχτάρια. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Γεια σου. Είμαι στον αέρα. Γεια σου φίλε, στον αέρα. Καλησπέρα σας παιδιά, Παοκάρα από Γερμανία. Γεια σου φίλε, το όνομά σου αδες. Γιώργος. Γεια σου ρε Γιώργο, γεια σου. Ποια πόλη? Στο Λούντεσάιντ κοντά. Πού είναι αυτό ρε. Χάκεμ. Γερμανία. Στον Αλέξανδρο πάμε και βλέπουμε τα μάτς. Μπράβο. Στο Σίβεσμο, γουστάρουμε. Ωραίος. Πολύ ωραία. Σήμερα χιόνιζε στη Φραγκφούρτη. Χιόνιζε σήμερα. Τι εκεί πάνω χιόνιζε. Στη Φραγκφούρτη χιόνιζε σήμερα το μεσημέρι. Παντού χιονίζει, παντού χιονίζει και εδώ. Για πες μας. Πώς τα βλέπετε τα πράγματα, καμιά μεταγραφή? Μεταγραφή ο Ερίκε γυρίζει. Πότε? Το έχω διαβάσει. Ο Ερίκε γυρίζει. Το ανακοίνωσε ο Γιουργάκης. Είπε σε Ντούμπα. Πολύ ωραία. Ναι, γυρίζει ο Ερίκε και διαπραγματεύονται με τον Μπέρκ.
με τον ατζέντη του Μπέρκ και με τον Λεωνάρντο Μπονατίνη, τον 24χρονο Βραζιλιάνο, ο οποίος είναι επιθετικός στην Γουλφς. Για να δούμε τι θα πάντως, επειδή είναι για δανεισμό μιλάνε για αυτό. Επειδή είναι μεταγραφή, παιδιά, να μην εκπλαγούμε αν σκάσει μύτη τελικά άλλο όνομα, έτσι. Να τα έχουμε υπόψη μας, γιατί οι μεταγραφές μερικές φορές περικλείονται από μυστικοπάθεια και καλώς γίνεται αυτό. Και πρέπει, και πρέπει. Έχουν και ο Ιβάνος τελευταία στιγμή μπορεί να τα σκάσει. Πάντα τα σκιάζει. Λοιπόν, πάντα δεν είναι τελευταία στιγμή. Όχι, φίλε, δεν είναι να τα σκάσει. Τα παίρνει κιόλας. 10 πήρε και 1,8 πήρε και 1,6 πήρε και 3,5. Να μην λέμε τώρα. Φίλε, εγώ πάντως είμαι πολύ ευχαριστημένος από τη Βιμάν. Ωραία πάμε. Μια χαρά πάμε. Και φυσικά να είμαστε ευχαριστημένοι. Γιατί ο οργανισμός ΠΑΟΚ είναι ο πιο υγιής μέσα σε όλη. Και μακάρι να τα παίρνει, ρε φίλο άνθρωπο. Γιατί να μην τα πάρει. Σίγουρα. Γιατί να μην τα πάρει. Αυτό δεν ήρθε και τάχωσε. Οι παίχτες του ΠΑΟΚ. Ας τα πάρει και όλα, δεν πειράζει. Οι παίχτες του ΠΑΟΚ παίζουν παντού. Κουλούρης, ο Ερίκεβιτς. Γιαννούλης. Γιαννούλης, Χατζησαΐας, παντού. Ο άλλος ο Λάμπρος στην Ολλανδία. Ο οποίος είναι μεγάλη παιχτούρα. Και τον περιμένω εγώ το καλοκαίρι να έρθει στην ομάδα. Χαρίσεις, κάτσε. Γρηγόρη εσύ είσαι, Γρηγόρη, άρχοντα. Λοιπόν, ωραία, άρχοντα, Γρηγόρη. Όλοι άρχοντες είμαστε, όλοι πάω. Και ο Τάσος είναι άρχοντας, σας παρακολουθώ πάντα, να ξέρετε. Να είσαι καλά, ρε φίλε. Το Βαγγελάκη δεν το ξέρεις. Τώρα τον Οκτώβριο για 50 χρονών, παουκάρα από τα γενοφάσκια μας. Το Βαγγέλαρο που είναι εδώ όμως και σου μιλάει δεν το ξέρεις. Εμείς πιο μεγάλα από σένα. Ο Βαγγέλης ήταν από Σικάγο για να δει το Τετρέπολη, να ξέρεις. Ναι, ακούω. Αφού ο ΠΑΟΚ έχει τρέλα. Όλοι είμαστε μια γροθιά, είμαστε τρέλα. Φίλε, ξέρεις τι θα πει να δεις από Σικάγο για να πας στο Κολοκοτρονίτσι. Εντάξει, όλα καλά. Άστα να πάνε, ναι. Ναι, να σου πω κάτι. Ναι, είναι. Αλλά άλλα από Σικάγο. Είναι ένας ρε φίλε στο 1 εκατομμύριο. Δεν γίνεται. Μπράβο τον αδερφό, μπράβο. Πες μου έναν ακόμα. Μπράβο ρε φίλε, μπράβο. Πες μου τον άλλονα. Εδώ στην προπόνηση πήγαμε τον Γαύρο πέρσι. Ναι, πες μου τον άλλονα όμως. Γιατί μου λες όχι, τι όχι. Μας παίρνει και το κάνουμε. Σε παίρνει ρε φίλε, δεν είναι μόνο το μαρούλι του σε παίρνει και το κάνει ρε φίλε, είναι και 15 ώρες στον αέρα. Εντάξει, πάω και σε ένα μήνυμα. Για πες Γιώργο, πώς το βλέπεις το μάτς την Κυριακή. Εγώ το μάτς την Κυριακή δεν το φοβάμαι καθόλου. Θα παίξει λίγο η ομάδα, γιατί ως τώρα, να λέμε την αλήθεια, δεν έκαναμε και κανένα. Ζοριζόμαστε λίγο. Πιστεύω ο Αγκμπόπ θα βάλει γκολ. Εγώ φίλε θέλω στο 91 με offside. Όχι, δεν θέλω το 91 να με offside. Offside να το βάλουμε, να τρελαθεί όλος ο Πειραιάς. Για να πούμε ρε Βαγγέλη, 0-3 να είναι το match, μπορεί στο πρώτο ημίχρονο. Όχι ρε φίλε, στο 91 με offside. Να τους ξεφτυλίσεις εκεί μέσα. Και να κλείσουν. Εγώ γουστάρω ρε Γιώργο, να είναι 0-2-0-3 στο ημίχρονο και οι Γαύροι να κλείσουν τις τηλεοράσεις. Γιατί όλη η Ελλάδα φυσικά να βλέπει εσένα. 7,5 ώρα παίζεις, έτσι. Εγώ Γρηγόρη θέλω να πάθω καρδιακή προσβολή 91 με offside. Να μιλάει ο Γιώργος. Έχουμε κανένα 3-4 Ολυμπιακούς, κανένα 3-4 χάρτινους. Ναι. Αλλά μιλάμε τσιμουδιά φέτος. Τίποτα, όλη η Ελλάδα ασχολείται με τον ΠΑΟ και εμείς έχουμε μπει σε ένα τρυπάκι τελευταία με αυτό με του Πρίγιοβιτς. Και δεν ξέρουμε τι μας, γιατί δεν βλέπουν ότι ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή πουλάει παντού. Μην αναφέρεις το όνομα Πρίγεβες επιμένω. Τελείωσε. Λοιπόν Βαγγέλη, μισό. Λοιπόν, εν τω μεταξύ, ο ΠΑΟΚ όπου και να πάει. Συνέχεια έξω με τα ρούχα του ΠΑΟΚ. Η γυναίκα μου λέει καλά ρε Γιώργο, άλλα ρούχα δεν έχεις. Γυναίκα λέω, αυτό είναι αρρώστια, τελείωσε. Άσε με να τα απολαύσω λέω. Φίλε από τη Δράμα είσαι. Από πού είσαι? Η καταγωγή μου είναι από Σέρες. Πού, από ποιο χωριό? Λιβαδοχώρη Σερών. Κοντά είσαι, Τριανταφυλιά και Άμπελη δίπλα είσαι, καλά είσαι. Είσαι από Τριανταφυλιά εσύ? Όχι, από το Κουπάτσι, ξέρεις που είναι το Κουπάτσι. Φυσικά το ξέρω, από τη Βέρκη. Α, μπράβο, ναι, αφού το ξέρεις. Εκεί πήγαμε και γαμπρίζαμε κατά εκεί. Βρήκες και γυναίκα από εκεί? Όχι, η γυναίκα μου από Καβάλα είναι. Λοιπόν, καλά, να είσαι καλά. Να είσαι καλά, φίλε. Λοιπόν, παιδιά, με τη νίκη την Κυριακή. Πάμε δυνατά. Γεια σου Γιώργη, καλό βράδυ. Λοιπόν, εγώ δεν νομίζω ότι αυτός ο ΠΑΟΚ έχει να φοβηθεί κάτι στην Τρίπολη και χωρίς Πλίγιοβιτς. Μπορούμε να πάρουμε το double
και χωρίς τον Πρίγιοβιτς. Ο Πρίγιοβιτς είναι ένας καλός ποδοσφαιριστής, μια πολύ καλή παιχτούρα. Ναι. Για το δικό του λόγο σηκώθηκε και έφυγε. Και να σας πω και κάτι. 11 στους 10, όχι 10 στους 11, 11 στους 10, αυτό θα κάναμε. Λοιπόν, μην υποτιμάτε... Να ολοκληρώσω. Ναι. Επέτρεψέ μου να ολοκληρώσω. Άσε να τελειώσει. 11 στους 10, άμα έπεφτε το Μαρούλι Γρηγόρη, και αν έπαιρνε εσύ τώρα 1000 ευρώ και σε λέγανε να πάρει 10 χιλιάρικα το μήνα, θα βεβαιεί και εσύ. Εντάξει, βεβαίω. Και όπω θα έβγα και εγώ. Εντάξει. Στα αίσια το λέω δημοσίω. Επειδή, εγώ όμως επειδή είναι... το μαρούλι είναι γλυκό. Επειδή μας και επειδή όλοι έχουμε οικογένειε και κοιτάμε το μέλλον μα και επειδή οι ποδοσφαιριστέ δεν μπορούν να δουλεύουν μέχρι τα 68, σου λέει στα 35, εγώ θα έχω τα μαρούλια όλα και θα είμαι καλά και εγώ και η γυναίκα μου και τα παιδιά μου και τα δισεγγονά μου. Και εσύ θα έβγε, Γρηγόρη. Κάτσε να τα πάρει πρώτα. Επειδή εντάξει. Λοιπόν δεν μα νοιάζει να τα πάρει, έφυγε. Ο παίκτη είναι παρελθόν. Εμεί λοιπόν είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε τη συνεχόμενη πορεία πρωταθλητισμού όπως έχουμε 13 στα 14, την Κυριακή να κάνουμε 14 στα 15 και να κατακτήσουμε τον double χωρίς τον Μπρίγιοβιτς. Έπειτα πήγε σε μια ομάδα η οποία, λογικό είναι, κυτρινόμαυρα φοράει, παλεύει για τον επιβιβασμό της και δεν τον πάνε και καθόλου και ήταν σε μια ομάδα η οποία θα κατακτήσει τον double φέτος. Δεν πειράζει. Στην ευχή της Παναγίας να είσαι γερός, να είσαι καλά. Τέλος όμως ο Πρίγκοβιτς, δεν θα το ξανασυζητήσουμε το κομμάτι αυτό. Α, μπράβο, να μην από εδώ για αυτό και στο εξής θα μιλήσουμε για μία ώρα και δέκα λεπτά που έχει για το τι πρέπει να κάνει ο ΠΑΟΚ. Πάντα κατά την οπαδική μας γνώμη. Στην Τρίπολη και ποιον πρέπει να φέρει. Πάμε να δούμε και οι φίλοι που είναι στη γραμμή, αν συμφωνούν ή αν διαφωνούν. Είμαστε υποχρεωμένοι λοιπόν να πάρουμε τον double. Χωρίς τον Πρίγκοβιτς και θα το πάρουμε. Θα το κατακτήσουμε τα βαζιλίκη. Πάρτε και πάρτε. Δεν με νοιάζει, όμως με ακούει μισός άνθρωπος. Πάρτε και πάρτε από τώρα πυρσούς και κόρνες, γιατί τον Απρίλιο θα ακριβίνουνε. Σας το λέω. Ποιον Απρίλιο, ρε, το Φεβρουάριο με το Γαύριο παίζουμε. Έλα, αδερφέ, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, γεια χαρά. Τι έγινε, μάγκες. Γεια σου, Γιώργη, εσύ. Ναι, εγώ είμαι. Γεια σου, ρε Καρδάση. Γεια σου. Ακούγεσαι πολύ ή είναι τα ακουστικά? Ο Γιώργος είναι από τη Στουγκάλη. Λοιπόν, Γρηγόρη, καταρχήν να σου πω ένα γεια. Εσύ χαίρομαι πάρα πολύ που σου ακούω. Να το ξέρεις. Να σε καλά, ρε. Να χαιρετήσω και το παλικάρι το Βαγγέλη που εντάξει, τον έχω μέσα στο Facebook. Να σε καλά. Ο Βαγγέλης, Γιώργο, έχει κάνει την υδρόγειο να πούμε πορτοκάλι. Καταλάβες. Ναι, κάθε ένα μήνα έρχεται με πότε παίζει ο ΠΑΟΚ, που παίζει είναι εδώ πέρα. Ναι. Μια φορά ήρθε να δει το μάτς στην Τούμπα, αλλά παίζαμε εκτός έδρας. Στην τηλεόραση μαζί ήρθα να το δει. Μόνο για το κλίμα. Γι' αυτό τον έχουμε εδώ πέρα, ξέρεις. Ναι, και επειδή αναφέρθηκε ο φίλος μου ο Τάσος για το ταξίδι πέρσι. Ναι. Που ξεκίνησα να κάνω με το Μπεμβέ, τέλος πάντων, από Γερμανία να έρθω στο Γαύρο. Ναι. Και πέρασα από χιόνια και από Κροατίες και από Σερβίες και τα λοιπά. Και πήγα στο γήπεδο και ο άλλος ο Φλούφλης έπεσε κάτω, ναι, από μια σερβιέτα. Επειδή είναι μαθημένοι αυτοί εκεί κάτω να γυαλίζουν τα πόμολα, γι' αυτό τους φωνάζουμε επιστήμονες. Και όχι μόνο αυτό, δεν μαζάω. Και στο άλλο μάτς με την ΑΕΚ ξανά ήρθαν. Ο άλλος ήρθε από την Αυστραλία με την ΑΕΚ. Δεύτερη φορά μέσα σε ένα μήνα, ρε. Να τρελαθείς από την Αυστραλία. Γρηγόρη, καλά, αυτός είναι πιλότος. Συγγνώμη, Γρηγόρη, θυμάσαι με τον Άγια, που ήμασταν μαζί. Ναι. Που έριξε κάτι Μινελή και τον Αθανασιάδη. Λοιπόν. Για 24 ώρες από το Σικάγο και με έκανε τα ακούσει ο Αθανασιάδης, ο Κλάους. Κατάλαβες με την ΑΕΚ τι έγινε. 24 ώρες, ναι. Βγάλανε το δικό μας, το κάνανε πρώτο θέμα στις ειδήσεις με πιστόλι. Ένα πιστόλι που δεν το είδε κανείς, μόνο μια φωτογραφία φαίνεται. Και αυτή τη στιγμή υπάρχουν τα μεγαλύτερα σκάνδαλα στο ελληνικό ποδόσφαιρο και τα ΜΜΕ των Αθηνών το κάνουν χασπί. Τίποτε. Άκουσες κανένα μέσο των Αθηνών να κατηγορήσει το Μαρινάκι ή το Μελισανίδη? Μπας και φοβούνται. Έτσι δεν είναι, Γιώργο? Άνοιξε εφημερίδες να ακούσεις το δικό μας, τον έχουν κάνει τρένο. Να σε πω ένα περιστατικό που έγινε προχθές στη Φιλαδέλφεια. Ανεβάσαν τον εργάτη της Σκαλοσιάς στα 30 μέτρα στον πυλώνα, ενώ είχε χιονίσει και είχε πάγο η Σκαλοσιά πάνω τα μαδέρια και σκοτώθηκε ο άνθρωπος και τον βάλα σε μια ακρούλα. Για να, ξέρεις γιατί τους βάζουν και Σαββατοκύριακα και νύχτες, λέει, να δουλεύουν. Πήγε επιθεώρηση εργασίας εκεί. Και τον Τίγρη τίποτε, στο απειρόβλητο. Είδα ένα κομματάκι σε κάτι εφημερίδες στην άκρη.
να μην προσβάλλουν το κύρος του Τίγρη, και ο Τίγρης για να στεφθεί Κέσαρας, Ιούλιος Κέσαρας, επιταχύνει την Αγία Σοφιά. Κατάλαβες, βάζει το προσωπικό Νταϊλή και να δουλεύει και νύχτες. Να ρίχνουν πετά. Άκουσε με λίγο. Κατάλαβες τι γίνεται. Το δικό μας για μία φωτογραφία του Καραντίκολο. Και τώρα τα σκάδαλα με τζίλο, με μήλο, τα έχουν κάνει χασπί. Είναι έτσι ρε φίλε Γιώργο. Άκουσε με. Δεν με ενδιαφέρουν αυτοί εκεί κάτω στη Χαμπούργο. Άμπραβο, καθόλου, τίποτα. Δεν μας ενδιαφέρουν. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Κάθε Αλέξανδρος και κάθε Γκόμες και κάθε Ροντρίγκες δεν με ενδιαφέρει. Είναι ποδοσφαιριστές. Έχουν ημερομηνία λήξεως. Πουλήθηκε, πήραμε το μαρούλι, τέλος. Εγώ αν ήμουν ποδοσφαιριστής αυτή τη στιγμή στην ομάδα, θα έβγαζε ένα διπλό εγωισμό, γιατί αυτή τη στιγμή ο μόνος που είναι εξεργός προβολής είναι αυτός εδώ, έτσι. Πουλήθηκε, έφυγε, πήρε τα μαρούλια, αντίο. Και καλό υποβιβασμό. Εμένα με ενδιαφέρει η ομάδα. Έχεις ένα γρήμι μπροστά τον ΑΚΟΠ. Αυτό ακριβώς. Για μένα είναι Γιώργο, μην υποτιμάτε ρε τον ΑΚΠΟΜ ρε. Βγήκαν όλοι και εμένα, μην τον υποτιμάτε. Εμένα. Πέντε μάτς έπαιξε. Τρία γκολ έβαλε και δύο τον ακυρώσανε γκολάρες. Είναι έτσι. Δεν μένουμε σε πρόσωπο. Έχουμε καλή ομάδα, έχουμε καλό σύνολο. Τώρα θέλει να φέρει δύο παιχταράδες, να φέρει και ένα χάφαρο, ένα κυματοθράψη εκεί στο 6. Έτσι. Θέλουμε ένα εξάρι οπωσδήποτε. Και δεν μασάμε. Αυτό το πρωτάθλημα είναι δικό μας. Ρε. Μόνο με την ψυχολογία και με τους οπαδούς και με τις φωνές. Έτσι ακριβώς. Είμαστε 8 βαθμούς μπροστά. Έχουμε τους κάθρους εδώ πέρα. Με κατάλαβες και φοβόμαστε, λέει, θα το πάρουμε. Θα το σκίσουμε το πρωτάθλημα. Όχι, θα το πάρουμε. Μπορώ να πω κάτι ένα λεπτό. Δηλαδή, όταν ήμασταν παλιά 5 πόντους πίσω, θυμάσαι που λέγαμε χτυπάμε το πρωτάθλημα. Γρηγόρη, μπορώ να πω. Έχουμε τον γάβρο εδώ. Γρηγόρη, μπορώ να πω. Και τώρα είσαι 8 μπροστά και φοβάσαι. Ρε, Γρηγόρη, ρε, η ψοφοβία πάθαμε. Περίμε να πω λίγο κάτι. Κάτσε να πούμε. Φίλε Γιώργο. Καλά. Τα παλιά τα χρόνια χάναμε πρωταθλήματα επειδή δεν είχαμε μαρούλι. Όταν σου λέω δεν είχαμε μαρούλι, εγώ ακόμη θυμάμαι σαν πιτσιρίκος που χάσαμε και πρωτάθλημα και κύπελο από το Βάζολο. Έτσι. Για κάποιους κυρίους που, εντάξει, Θεός χωρέσον, να πούμε πρόεδρος καλός, από τον Πάσο ξεκίνησε, Θεός χωρέσον, ο κ. Παντελάκης, μας έφερε και έκανε και το 85 ομάδα του Παντελάκη και μπλα 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 μπλα. Αλλά μας ξέσχισε κιόλας, να μην τα λέμε κι αυτά, εντάξει, 5 πρωταθλήματα μας πούλησε, γιατί δεν είχε το μαρούλι. Αυτή τη στιγμή, φίλε, δεν το χρειαζόμαστε το μαρούλι για να υπάρχουμε. Χάσαμε πρωταθλήματα που τα δίναμε, γιατί δεν είχαμε το μαρούλι. Βαγγέλη, άλλες εποχές, δε. Αυτή τη στιγμή ο κύριος Σαββίδης δεν χρειάζεται το μαρούλι. Θα τα πάρουμε, ρε φίλε, ο λαός θα τα πάρει. Και όπως πάντα ο λαός έπαιρνε τα πρωταθλήματα του ΠΑΟΚ, να ξέρεις. Ο λαός τα έπαιρνε και φέτος ο λαός θα το πάρει. Τι πρίγευες και τι ξέρω εγώ, τι δεν ξέρω εγώ και τι. Ακριβώς, που λέγει. Συμφωνώ. Δεν με ενδιαφέρει εμένα ο πρίγευες, είναι τελειωμένος. Μη συζητάτε για αυτό το όνομα. Σε ευχαριστούμε. Μπαμπά, στο καλό, ο επόμενος. Ήρθε ο άλλος μπαμπάς. Έρχεται ο Ενρίκη, ο άλλος ο μπαμπάς. Μπαμπάκας είναι και ο Ενρίκη. Έληξε. Το ξέρουν εκεί κάτω, βρε. Οι χάρτινοι το ξέρουν. Οι ημιτασιών δικέφαλοι του Νότου το ξέρουν τον μπαμπά Ενρίκη. Θα το μάθουν και οι άλλοι, μη στεναχωριέσαι. Έχει πολλούς μπαμπάδες ο ΠΑΟΚ. Λοιπόν, να είσαι καλά, Γιώργα, να πάρουμε και τον επόμενο φίλο. Άντε, καλά, και γεια σου, Γιώργα, ρε. Γεια σου, αγορίνα μου. Λοιπόν, να στείλουμε πολλά χαιρετισμάτα στην κουμπάρα μου τη Μερούλα. Το παοξάκι αυτό το άρρωστο από το Περιστέρι. Που ήρθε εδώ που... Ναι, αλλά μπράβο. Έτσι. Ο Γρηγόρη μαζί σε έδωσε και εισιτήριο να πάω. Ρισπέκτρε, μη μέρη. Μερούλα, πολλά φιλιά από όλους μας. Γεια σου, Μερούλα. Στο ασπρόμαυρο Περιστέρι της Χαβούζας. Τι παοξάκι να πω. Σε όλα τα μάτς τρέχει. Δεν υπάρχει. Σε όλα τα μάτς τρέχει. Τι ο Άκα μόνη της. Δεν χαμπαριάζει. Την άλλη φορά ήταν μόνη της. Στη Φιωρεντίνα πήγε. Θυμάμαι εδώ που ήμασταν έξω από την ένα μαζί, δεν ήμασταν. Δεν ήρθε, ρε, ναι. Μετά Μαντούπα. Τη δουλειά με την Τζέλσι παίζαμε. Μαντούπα, ρε, ήρθε τροχάδι με τα ρομάδια. Και όχι μόνο, αφήνει και καμιά χιλιάδα κάθε χρόνο στην μπουτίκ, να ξέρεις. Ναι. Λοιπόν, να σε καλά, ρε. Με. Γεια σου, Μερούλα, γι' αυτό την έκανα και κουμπάρα. Λοιπόν, και τιμή μου και καμάρι μου. Λοιπόν, φιλιά πολλά, Μερούλα μου. Πάμε στον επόμενο φίλο, καλησπέρα. Γεια, τρεμάγκες. Γεια σου, τσακάλε να πω. Αεκάρα, Σαλόνικα. Αεκάρα και Σαλόνικα δεν γίνεται, φίλε. Υπάρχουν και... Αεκάρα. Καλά,
Μια χαρά είσαι, φιλαράκι, ναι. Πες ό,τι θα πεις. Εμείς δεν είμαστε να πούμε κόκκινη διάολη από τηλεόραση και τα λοιπά. Άρα, μπράβο. Ό,τι γουστάρεις να πεις. Τίποτα, εγώ πιστεύω ότι εντάξει, μπροστά στα λεφτά, ρε Μάγκες, δεν γίνεται να πούμε. Το ποδόσφαιρο έχει αλλάξει. Άκου να σου πω, φίλε. Συμφωνώ με αυτό που λες, αλλά επειδή μα το λένε... Μα δεν είπε τίποτα το παιδί. Περιμέντε ρε να πω ρε. Άσο να πει, δεν είπε τίποτα. Περίμενε. Εγώ να μιλήσω. Ένα αφού δεν είπε το παιδί τίποτα. Επειδή συνέχεια ανακυκλώνουμε αυτό και το λέμε, πώς σε λένε φίλε είπες. Πώς. Μπόμπερ. Μπόμπερ. Λοιπόν. Είναι άκρηση τώρα. Επειδή όλοι λένε, άλλοι και εσύ να ήσουν δεν θα νιώσουν. Δεκτό αυτό. Αν ήμουν λογιστής, αλλά επειδή είμαι παοκτσής και είμαι τρελός, δεν με ενδιαφέρουν τα εκατομμύρια. Εσύ είσαι ρε φίλε παοκτσής, ο πρίγιο. Λοιπόν, όπως και ο Σαββίδης, όμως που έχει βάλει 100 και για το χρειαζόταν, ήταν εργαλείο, καταντήσαμε, άκου να δεις, αγνωρίζω. Και μας κολαντρίζουν κάτω τα αθηναϊκά μου, κάθε μέρα το βλέπω. Με τον Πρίγιοβιτς και τον Πρίγιοβιτς. Ο ΠΑΟΚ, να ξέρεις, θα βγάλει 100 Πρίγιοβιτς. Γιατί είναι η άβρα της είναι η άβρα της ομάδος. Ποια άβρα, ρε. Είναι η Τούμπα και το γνωρίζεις καλά αυτό. Κοίταξε, Γρηγόρη, ας το παιδί να μας πει τι ήθελε να μας πει, ρε παιδί. Από την αρχή πήρες τηλέφωνο να μας πεις, πες μου τι θέλεις να μας πεις, να καταλάβουμε. Ότι αυτό ρε φίλε, μπροστά στα λεφτά ας πούμε δεν είναι... Γιατί... Αυτό είναι γνωστό ρε φίλε, το είπαμε. Ναι, και ότι ρε φίλε, εντάξει, επειδή εσύ είσαι ΠΑΟΚ ας πούμε και θα σκεφτώσουν αλλιώς, τι πάει να πει ότι... Συγγνώμη λίγο, άκουγες προλίγο... Το δικαιολογούμε, το δικαιολογούμε. Μπόμπερ είπαμε, μπόμπερ, άκουγες προλίγο τι είπαμε. Εγώ τουλάχιστον ναι. Είπα ότι 11, όχι 10 στους 11, 11 στους 10 θα φεύγανε. Και εγώ θα φεύγανε. Ναι, εγώ αυτό που θέλω να σου πω, να σας πω για να ολοκληρώσω ας πούμε αυτό που ήθελα, είναι ότι... Αυτό που έχει ο Παοξής, ρε παιδί μου, ότι με το παραμικρό ας πούμε αρχίζει μιζεριάζει, πρέπει να αρχίσει να το αποβάλλεται, άμα θες να δεις λίγο πιο μπροστά. Επειδή έχουμε μπλέξει με την Καμόρα, την Κόζα Νόστρα και ποια άλλη μαφία υπάρχει σε όλη τη γη, τη Ρώσικη, είναι όλα μαζί εκεί κάτω. Εκεί χάμου και το γνωρίζεις όχι, καλά. Πέρα από κάποτε αυτό. Ήτανε οι πράσινοι, κοίταξε. Με παρδινογιάννηδες. Μετά γυρίσανε ναι. Κόκαλιδες. Τώρα είναι μαρινάκηδες. Γύρισε πέρσι Μελισανίδης. Γιατί μη μου πεις ότι είναι προβατάκι ο πρόεδρός σου. Κοιτάξτε λίγο. Όχι, φίλε, γνωρίζεις πολύ καλά. Φίλε, να σου πω λίγο κάτι. Να σου πω λίγο κάτι. Με συγχωρείς που σε διακόπτω. Ναι. Εγώ έχω 34 χρόνια να τον πάρω το μεγάλο τον Μαστραπάη. Ναι. Εσύ τον πήρες πέρσι με δώρο από το δικαστήριο. Εγώ μέσα στον εγωνιστικό χώρο είχα 71 βαθμούς. Έτσι ναι. Και ένα μάτς παραπάνω εσύ και το πήρες στο δικαστήριο. Πρόσεξε το, θα σου πω. Μαγκιά σου πώς το πήρες, ρε εσύ. Δεν με πειράζει και εμένα. Το ίδιο θα έκανε, δεν με πειράζει εμένα. Άκουπο τι ωραία σου μιλάω όμως. 34 χρόνια είναι πολλά για τη μεγαλύτερη ναι. Ομάδα της Βορείου Ελλάδος Μακεδονίας και μία από τις μεγαλύτερες της Ελλάδος. Κατάλαβες τι σου λέω. Γι' αυτό, αυτό δεν φοβόμαστε κανέναν εμείς. Και αυτό που είπε ο Βαγγέλης στην αρχή. Εμείς δεν γίναμε πάω κατά πρωταθλήματα. Για άλλους λόγους γίναμε. Είναι ιδεολογική, είναι ιδεολογική η λόγια, αδερφέ, που γίναμε εμείς πάω. Κατάλαβες. Και σκεφτόμαστε, δεν μπορούμε να νοηθούμε φέτος ότι αυτό το πρωτάθλημα θα χαθεί. Το καταλαβαίνεις. Όχι γιατί δεν πρέπει να χαθεί, γιατί το δικαιούμαστε. Πες μου ομάδα στον πρώτο γύρο. Στον πρώτο γύρο. Ξανά στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου που έκανε 14 νίκες. 13 νίκες, πες μου. Εγώ θα σου πω πάνω σε αυτό που λες κάτι άλλο ρε φίλε, ότι αυτός που θα το πάρει θα είναι αυτός που θα τα έχει κανονισμένα καθώς είναι όλα στημένα. Από τη στιγμή δηλαδή ο Ολυμπιακός τα έπαιρνε στημένα, η ΑΕΚ το πήρε πέρσι στημένο, ναι. Φέτος θα το πάρει ο ΠΑΟΚ θα είναι στημένο. Λάθος κάνεις φίλε, αλλάξανε τα κόζια. Αλλάξανε τα κόζια. Να σου πω. Είναι καθαρό. Άκου λίγο, φυσικά είναι καθαρό. Να σου πω κάτι. Επειδή. Άκου λίγο ρε φίλε, τώρα μπορεί να μην σ' αρέσει εσένα. Έτσι, αλλά εμείς αυτό ζητούσαμε τόσα χρόνια. Ισονομία 50-50 για όλους. Για όλους. Να έχει δικαίωμα στο όνειρο. Μην με χαμηλώνεις, ρε Βασίλη, άσε με να γκαρίζω. Να έχει δικαίωμα στο όνειρο και ο Πανιώνιος. Να έρχεται ο Άρης από Β' Εθνική και να έχει απέτηση να έχει ξένους διαιτητές. Να έχει δικαίωμα στο όνειρο και ο Λεβαδιακός που ήταν, ξέρω εγώ, μέχρι την 8η αγωνιστική πρώτος πέρυσι. Εσύ έτσι όπως μου τα λες, δηλαδή το κύπελο με στο Βόλο δεν το πανηγύρισες αφού είσαι τόσο. Το κύπελο ήταν ολοκάθαρο, αγορίνα μου που σε πήρα. Ολοκάθαρο ήταν και δεν σου έδωσε και κόκκινη κάρτα και πέναλτι. Ό,τι να είναι, ρε. Εγώ είναι ό,τι να είναι. Εγώ σου λέω ότι να είναι. Πόσο χρονών είσαι, πόσο χρονών είσαι. 30. Σε παρακαλώ. Έπρεπε να σε είχα μαζί μου το 83. Πώς μας ισοφάρισες, δεν μας πεις.
Το 83 τελικό μέσα. Το γκολ του Λιμπερόπουλου, το γκολ του Λιμπερόπουλου που ακύρωσε η offside δεν ήταν. Γκολ φίλε του Λιμπερόπουλου, πλάκα κάνεις. Σε κάνανε δώρο. Σου κάνανε δώρο εσύ πέρσι τα χάρτινα να πούμε και τα πανηγυρίζατε και λέγατε τι να. Και δεν τραπήκατε λίγο. Είστε η ντροπή της προσφυγιάς. Ποια καλύτερη ομάδα το πήρε. 16 συνεχόμενες νίκες είχαμε πέρσι. Άντε έφυγες, γεια σου. Καλό βράδυ. Όλοι ψηλοτοπαρισμένοι. Άντε, γεια σου, φιλαράκι. Είπαμε να μιλάς αντικειμενικά. Μιλάτε για το πέναλτι του Ενρίκε, ρε. Το πέναλτι του Ενρίκε, πριν το πέναλτι του Ενρίκε, 5 δευτερόλεπτα. Ο Βρωμοκομίνης αυτός τι δεν σφύριξε. Να βγάλουμε κανένα παουτσί. Καθαρό πέναλτι δεν σφύριξε και κόκκινη κάρτα είναι. Δεν τα λέτε όμως, γιατί έτσι σας έμαθε ο άλλος, ο Εμποράκος με τα καύσιμα. Κατάλαβες. Εμένα μ' αρέσει που παίρνουν τηλέφωνο και φτιάχνονται. Πάμε στον επόμενο. Θέλω γάβρο, θέλω γάβρο. Φέρε γάβρο τώρα. Έλα. Και εμείς, αυτή είναι η διαφορά μας με τους χαβουζιάριδες και τους λιμανίσιους. Εμείς δεν σου λέμε άντε γεια επειδή πέσα εκάρα Θεσσαλονίκη. Κατάλαβες, σε αφήσαμε και μίλησες 8 λεπτά, φιλαράκι. Λοιπόν. Πες μου μια εκπομπή μέσα στη Χαβούζα ή μέσα στο Πασαλιμάνι που θα είχε λόγο σε παοξίδικη εκπομπή, σε εκπομπή του Ολυμπιακού Παοξής. Πες μου. Για να καταλάβετε τη διαφορά νοοτροπίας μας. Θέλω γαύρο. Μιλάω γρήγορα, δεν με τσάτισε. Για πες φίλε. Θέλω γαύρο με γουλανδρή να ξέρει. Έκλεισε ο φίλος. Έλα, δεν έκλεισε εδώ. Έλα, γεια σου το δώρε. Έλα ρε, άντε θα μας αφήσει να μιλήσει, μην θα σας ακούμε πάλι. Για αυτό τον άνθρωπο τον έχουμε και πάλι. Καλά, μας πεις τι θα κάνουμε, έρεσε. Χρόνια πολλά καταρχήν. Του Καρδάση μου. Καλή χρονιά. Χρόνια πολλά Γερμανία. Θόδωρος. Γεια σου, ρε Θόδωρε, γίγαντα. Δεν σε γνώρισα, το γνώρισα. Γεια σου, παλικάρα μου. Όχι, είναι υπέροχο παουξάκι. Στη Γερμανία κρατάει θερμοπύλες εκεί μαζί με ξεκόλες και τα λοιπά. Είναι κάτσε καλά. Έτσι, και νιώθει, ξέρει και από μπάλα. Σε ποια περιοχή είσαι, Ανόβερο. Ωραία. Μια χαρά. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε για μπάλα. Τον Μπρίγιοβιτς, παιδιά, τον ξεχνάμε. Ναι, πες ότι τραυματίστηκε. Εγώ δεν σου λέω ότι πουλήθηκε. Όχι, τραυματίστηκε. Βέβαια το χάρη τον έχασε για δύο μήνες. Τι ακάμα. Τραυμούσε με κουδούνια. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Πέθανε. Αν πέθανε, τι θα κάνει. Πέθανε ποδοσφαιρικά, ρε παιδιά. Τελείωσε. Πέρασε. Τελείωσε. Με τα μάξι τούμπαρε και σκοτώθηκε. Τι λοιπόν. Παιδιά, όχι τέτοια. Τελείωσε ποδοσφαιρικά. Μα το λέω, ρε Γρηγόρη μου. Τέλειωσε ποδοσφαιρικά. Είναι στον ΠΑΟΚ. Είναι στον ΠΑΟΚ. Γεια σα, δεν μα νοιάζει. Θα μα νοιάξει αν θα έρθει ο Μπέρκ ή αν θα έρθει ο Μπονατίνη, πώ το λένε αυτό, να ξέρω. Ή ποιο θα έρθει. Όποιο άλλο. Δεν χρειαζόμαστε παίκτε. Ναι. Για 15-16 παιχνίδια με του δύο σεντερφόρ που έχουμε, με τον Ακπομ, μια χαρά μπορούμε να τα βγάλουμε. Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα, εγώ θέλω. Χρειάζεται μεταγραφή, Θόδωρε. Συγγνώμη, εδώ διαφωνώ. Βέβαια, δεύτερο πρέπει να έχει. Δεν γίνεται. Για μένα λοιπόν, θα δείτε στο τέλο Θάσο, μην το ξεχνά αυτό, πώ του μηνό είναι σήμερα. Ο Ακμπόμ θα σε βγάλει ασπροπρόσωπο. Μακάρι. Εννοείται. Να το ξέρετε σίγουρα αυτό. Είναι μεγάλη πάσα ποδοσφαιριστής. Μακάρι. Για την Ελλάδα είναι πάρα πολύ καλός. Μακάρι, μπορεί, αλλά δεν έχει παιχνίδια στα πόδια του. Δεν έπαιζε ο Ακμπόμ. Αυτό δεν μας θέλει. Θέλεις έτοιμο παίκτη. Πάρε τον Μπέρκ και φέρ τον αύριο. Χθες φέρ τον Μπέρκ. Για μένα μπορεί να με λέγω το σφάλμα, το λάθος. Εντάξει, οκ. Okay. Φέρε τον Μπέρκ για 15 λόγους. Χθες πρέπει να το φέρεις αυτόν τον παίκτη. Χθες ο Μπέρκ έπρεπε να είναι εδώ. Και ο οργανισμός ΠΑΟΚ δυστυχώς δεν ήταν έτοιμος να αντιμετωπίσει μια πιθανή φυγή Πρίγιοβιτς. Αυτό αποδεικνύεται. Έτσι είναι. Εντάξει, τώρα αυτό το ξέραμε. Μας πιάσαν στον ύπνο, τελείωσε όμως. Από εδώ και πέρα κοιτάμε το μέλλον. Δεν μας έπιασε, φίλε μου, έχουμε στον ύπνο. Το μισό πρωτάθλημα το παίζουμε μέσα στην Τρίπολη. Ναι. Έτσι, η Τρίπολη δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο, παιδιά. Πήγε ο Τσαλάν λίγο τη μεταμόρφωση γιατί ο προηγούμενος δεν ήταν προπονητής. Εγώ την έχω πει πολλές φορές και χθες την έλεγα την άποψή μου πάλι για μια ακόμα φορά. Όχι ότι έκανε κάτι σημαντικό ο Παράσχος. Απλά σταμάτησε να περνάει μπάλα πολύ από τα χάφτους. Τη βγάζει με μεγάλες παλιές. Τέλος πάντων αυτό μακριά θα πάμε. Εμείς τώρα τι πρέπει να κάνουμε. Από τη στιγμή που ο Πρίγιοβιτς ότι δεν παίζει εκεί μέσα για μένα είναι και καλό γιατί μπορούμε επιτέλους να φουλάρουμε και να πιέσουμε σωστά μπροστά χωρίς να έχουμε μείον ένα παίχτη. Γιατί ο ΠΑΟΚ δούλευε πάρα πολύ για να μπορέσει τον Πρίγιοβιτς να το βγάλει μόνο του μέσα στο τετράγωνο. Έτσι ακριβώς. Αυτή τη στιγμή λοιπόν μπορείς να προσέχεις σωστά μπροστά. Έχει 4 center back που είναι για τα σκυλιά με την μπάλα κάτω. Δεν μπορούν να κάνουν ανάπτυξη. Έχει και τον Ιγκλέσιας ο οποίος είναι μόνο για να κλωτσάει. Οπότε εγώ θέλω να δω τον ΠΑΟΚ για πρώτη φορά να περσάρει σωστά. Να περάσει πολλές φορές την μπάλα από τον Μαουρίσιο και τον Σαχόφ για να αναγκάσει τον άλλον στο πάνω κάτω τον Ιγκλέσιας να τους κάνει φάουλ να το βγάλουμε και εκτός παιχνιδιού. Γιατί έτσι θα γίνει.
και από εκεί και πέρα να τους βάλουν μέσα τα δίχτυα μπροστά. Θέλω ένα 3-0 μέσα στο ημίχρονο. Έτσι ακριβώς. Δεν ξεκινήσαμε αυτό... σε κανένα παιχνίδι καλά. Αυτό τώρα είναι φρέσκη ομάδα. Για να κλείσουν τις τηλεοράσεις οι γαύροι κάτω. Ακριβώς. Εγώ θέλω 7.30 ξεκινάμε, 8 η ώρα να είναι 0-3 έτσι. Και να είναι όλη η κλειστή τηλεόραση. Και να δω την Αθλητική Κυριακή να βγάλει το θέμα. Δεν ξέρω τι θα βγάλει. Θα βγάλει το πινκ πονγκ. Αν αξίζει το πρωτάθλημα, τώρα θα το δείξει, αδερφέ μου. Δεν φοβάμαι έτσι, τίποτα ακριβώς. Και κανένα. Είμαι πρώτο, είμαι συν 8. Δηλαδή, άμα ήμουν στον πόντο, τι έπρεπε να έλεγα. Τελείωσε το πρωτάθλημα. Γρηγόρη, πρόσεξε να δεις. Άμα το κερδίσεις αυτό το παιχνίδι, τους κόβεις και τα φτερά τους από κάτω. Γιατί αυτοί περιμένουν αυτό το παιχνίδι. Μετά έχεις 4 παιχνίδια εντός τούμπας που δεν πρόκειται να τα χάσεις. Οπότε αυτοί τώρα όλο το έχουν αισθήσει και περιμένουν όλη την κιάλα του ΠΑΟΚ. Εάν, φίλε, κάνεις μια καλή επιβλητική εμφάνιση, όπως μπήκες πέρσι μέσα στα Γιάννα και τους έκανες 0-3 στο ημίχρονο, έχει τελειώσει για τον Ολυμπιακό το παιχνίδι. Μετά από εκεί και πέρα, ένα παιχνίδι σου μένει μέσα στην Τούμπα με τον Ολυμπιακό και θα σταματήσουν και να μιλάνε. Θα σταματήσουν να εκδίδουν, εγώ πιστεύω. Μετά την Τρίπολη, ξέρεις τι έχουμε. Πανιόνιο. Έχουμε 4 μέσα στην Τούμπα. Πανιόνιο, Γιάννενα, Όφη. Ναι. Πανιόνιο, Γιάννενα, Όφη και ένα ακόμα. Παναχάικη. Ναι, θα σου δεν χάνεις παιχνίδι μετά. Ναι, άμπραγου. Το μάτς την Κυριακή είναι τα 3/4 του πρωταθλήματος. Α, μπράβο, το είπες πολύ σωστά. Εγώ θα διαφωνήσω, παιδιά. Το πρωτάθλημα πιστεύω έχει πολύ δρόμο ακόμα. Κάθε μάτς, γιατί κάθε παιχνίδι, ξέρεις θα λέμε, στο επόμενο εκτός, ποιο είναι, πάλι ξέρεις θα λέμε, είναι τα 3/4 του πρωταθλήματος. Φίλε ο Λεβαδιακός... Έχει πολύ δρόμο. Από την εμπειρία μας, γιατί είμαστε μεγάλοι άνθρωποι. Ο Γαύρος, παιδιά, ο Γαύρος είναι χ την Κυριακή. Ο Γάβρος είναι χ την Κυριακή. Θα τρελαθούν. Δεν με ενδιαφέρει τι θα κάνει ο Γαύρος, φίρε Ευαγγέλη. Εγώ κοιτάω την τύφλα μου. Εγώ κοιτάω ότι προχθές πήγα μέσα από την Παραχαϊκή και με κάνανε, πώς το λένε, το τέτοιο να. Πώς αυτοί που με βάλανε τα γκολ. Που δεν υπάρχουν. Ναι, ναι. Ο Μπαστακός και ο Μπαστακός και ο άλλος. Ναι. Ο Βοηδούμπασης. Που όλο το ρόστερ. Εντάξει, όλα καλά. Καλά έγραψε ένας φίλος στο Facebook. Όλο το ρόστερ της Παναχαϊκής είναι τα συμβόλαια του Κίτσκου και του Τόσκα. Συμφωνώ από όλες. Έτσι ακριβώς. Εγώ κοιτάω την τύφλα μου. Εγώ θα κατέβω κάτω σαν επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Εγώ πιστεύω ότι ο Ιβάν θα τους πορώσει με τέτοιο, επειδή τα πήρε τώρα. Τα είδαμε τι έγινε, πώς έγινε όλο το σκηνικό και σου λέει θα το πάρω ό,τι και να γίνει το πρωτάθλημα. Και την Κυριακή το μάτς πρέπει να το πάρουμε για ψυχολογικούς λόγους. Ρε πάντε πάρτε πυρσούς και κόρνες τώρα που είναι φτηνές σας λέω. Δεν θα κρυβίνουν μετά, επί πέντε θα πάνε, όπως έγινε με τον Μπρίγιοβιτς θα γίνουν εικόνες και οι πυρσοί για τους πανηγυρισμούς. Πάρτε από τώρα. Θοδωρε, κάνε ένα επίλογο να πάρουμε και τους υπόλοιπους. Αφού τα είπαμε τα πολλά που είπαμε, λοιπόν... Πόσα θες να πεις, ρε, ανευχάριστε. Θέλω να σε ακούω, τι να κάνω, δεν πειράζει. Λοιπόν, είμαι ο Αζόχα, παίρνω για να σε ακούω. Κάτσε λίγο, Βασίλη, πόσες γράμμες έχει. 2. Λοιπόν, παιδιά, με την νίκη, εγώ πιστεύω θα το πάρουμε το παιχνίδι και εύκολα, πιο εύκολα από ό,τι πιστεύουμε, αν είμαστε σοβαροί. Και από εκεί και πέρα θα μπορούμε να κάτσουμε να δούμε έναν ωραίο μήνα. Εγώ θέλω να κερδίσω αυτά τα πρωτοσέλιδα. Θα τα σώσω όλα τα πρωτοσέλιδα από εδώ και πέρα, έτσι και κερδίσουμε των Αθηναϊκών ομάδων. Και θα τα έχω μετά να τα κάνω μια συλλογή τάσο, έτσι και να τα διαβάζουμε ένα-ένα. Μετά στο τέλος της χρονιάς μια ανασκόπηση. Να δω πώς κλαίνε, τι θα προσπαθήσουν να βρουν ακόμα για να κλέψουν το πρωτάθλημα. Και κάτι τελευταίο για τον Αεξή που πήρε προηγουμένως. Αυτό το πρωτάθλημα είναι καθαρό, γιατί εγώ το παίρνω 50 ρίσια. Εσείς πάλι βρώμικα προσπαθείτε να το λερώσετε. Δεν μπορούν να το δεχτούν αυτό, ρε. Δεν μπορούν. Ούτε να το νιώσουν, όχι, ούτε μπορούν. Φίλε, είναι παλικαρίσιο. Μπορούμε και ένα τα παιχνίδια να δούμε να σου πει. Τώρα θα σε βγάλουν άλλη ιστορία ότι δεν πάνε το πάρει. Επειδή μάθαν στα βρώμικα αυτή και στα βαβάκια τα στημένα, νομίζω ότι θα είναι το πιο αρσενικό αντρίκιο πρωτάθλημα των τελευταίων 50 ετών. Να σε καλά, Δόκτωρ. Ούτε ο Τσίπρας μου το δίνει, γιατί ο Τσίπρας πέρσι μου το πήρε, να το ξέρουμε. Ποιος Τσίπρας, δεν φίλε. Να μιλάμε για ανθρώπους που υπάρχουν. Να σε καλά. Γεια σου. Σήκωσε λίγο. Λέγανε πέρσι, τι λέγανε. Έλα, αδερφέ, καλησπέρα. Καλησπέρα, παλικάρια. Γεια χαρά. Στελάρας από Σέρες. Γεια σου, Στελάρα. Λίγο το χαλάκι, σήκωσε το Βασιλάκι. Λίγο πατριωτάκι μου του Σεραϊκό. Από πού είσαι, ρε φίλε. Καταγωγή του Χριστός μέσα από τις Σέρες τώρα μένω. Χριστός, εγώ εντάξει, ακούω τον Τζαταρό, είμαστε κολλητοί. Α, το αδερφό, τον Κωστάκη. Τον Κωστάκη, αδερφός μου είναι. Αδερφός, αδερφός, πραγματικός αδερφός. Καλύτερο παλικάρι. Το κοπάτσι το ξέρεις. Το κοπάτσι το ξέρεις. Ποιον? Το κοπάτσι, τη Βέργη την ξέρεις. Ναι. Εντάξει, καλά είσαι. Άμα την ξέρεις τη Βέργη, Χριστός, Βέργη. Ωραία. Παιδιά, η ομάδα μέχρι τώρα μας λέγανε ότι ήταν προβλέψιμη, γιατί παίζαμε σχεδόν το ίδιο σύστημα. Και καλώς ή κακώς
το ίδιο σχήμα. Εγώ πιστεύω τώρα ότι η ομάδα μπορεί να έχει το στοιχείο του ευνηδιασμού, γιατί μπορεί να δοκιμάσει και με δύο επιθετικούς και διάφορα σχήματα στην επίθεση. Δηλαδή, εγώ θα ήθελα και Καρέλη ακόμα να του δω μαζί. Ο Καρέλη σήμερα μ' άρεσε Παναγιακή, παρότι η ομάδα ήταν μέτρια. Ο Καρέλη είχε καλά στοιχεία. Έβαλε και γκολ. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να του δούμε και του δύο μαζί. Είχε και δοκάρι, έτσι. Ναι. Και να μάθει στο 10 θα ήταν τελείως διαφορετικό το παιχνίδι. Λοιπόν, εγώ πρέπει... θέλω από τη μεριά να είναι Μάτος Λιμιός που συνεργάζονται άψογα όλη τη χρονιά και από αριστερά να δοκιμάσει Καρέλη ακόμα μπροστά και μετά στο, μπροστά από τα αμυντικά χαφ ή το Μπέλκα ή τον Ουάρντα και το Μπίσιμπα να εναλλακτική αλλαγή οτιδήποτε ξέρεις, έχει, να, ο Μπίσιμπα που να συγκυρίσει ή ο Ουάρντα πιο εύκολα από τον Πάγκο ένα παιχνίδι που πάει να στραβώσει που δεν έχει δημιουργία. Έχουμε και ένα θέμα με τον Γκάνιας, ο οποίος αποχώρησε τερματίες από την προπόνηση. Δύσκολα τα πράγματα για να παίξει ο Γκάνιας την Κυριακή, να ξέρεις. Θα παίξει... Σαχόφ θα παίξει. Ο Σαχόφ θα παίξει, α, μπράβο. Λογικά. Λογικά. Ναι, αλλά βλέπεις τι γίνεται. Βέρμπλου τραυματίστηκε. Γκάνιας έχει θέμα. Τι να κάνουμε τώρα. Να σου πω κάτι. Ναι, πάλι, έπρεπε, με, δύο, έπρεπε, πάλι έπρεπε, με δύο μένεις. Ναι, από τη στιγμή που είχε τραυματιστεί ο... Ο Βέρμπλουμ ήδη έπρεπε να είχαν φέρει ένα παίκτη πίσω ή το χαρίσει ή κάποιο έτοιμο παίκτη. Αυτό λέω ρε φίλε, αυτό ναι. Είπα και με το θέμα του Σέρβου. Δεν ήταν έτοιμο ο οργανισμό ΠΑΟΚ να τον αντικαταστήσει. Δεν πίστευα να θα βρεθεί ο Μάρκο. Δηλαδή δεν έχουμε γρήγορη αντίδραση τώρα. Έτσι ακριβώ φίλε, εγώ πιστεύω. Δεν το πίστευαν ότι θα γίνει έτσι. Κοίταξε, ότι δεν το πίστευα είναι σίγουρο γιατί να καταλάβει ο Πρίγιοβιτ με την οικογένεια Σαββίδη σκοτωθήκανε στο τέλο. Σκοτωθήκαν ούτε γεια ούτε τίποτα. Γιατί την ψώνει ο Σαββίδης. Το λέει καλά, με πουλάς. Με πουλάς εμένα, σε έφερα, σε έκανα μάγκα, σε έκανα, σε έδειξα, σε έρανα. Και με πουλάς ούτε καν. Αν είναι και χρηματιστηριακή του αξία 3.000% τώρα, ό,τι και να λέμε. Τέλος πάντων, Γκαντάση, ολοκλήρωσε γιατί έχουμε πολλούς. Έγινε κάτι ακόμα όσον αφορά για το Ναεξί που βγήκε. Ο Καθρέφτης ήταν ο τελικός μέσα στο σπίτι τους, τους κατεβάσαμε το σουβραγάκι στα γόνατα, δύο μπαλάκια καθαρά. Ναι ρε Γκαντάση, τι ωραία που τα λες. Έτσι δεν είναι, χωρίς να βγάλουν άχνα μέσα στο σπίτι τους, δεν βγάλαν άχνα, τέλος. Μεγάλη τάβλα να παίζει ο ύμνος του ΠΑΟΚ στον Αττικό ουρανό. Μέσα στο γήπεδό τους, μέσα στο σπίτι τους, μέσα και να πανηγυρίζουν χιλιάδες ΠΑΟΞΑΚΙΑ. Χωρίς μάκι ξεμά στα γόνατα και τέλος. Ούτε να μιλάνε ούτε τίποτα. Αγωνιστικά δεν μπορούν να σε κερδίσουν, ρε. Πού να σε κερδίσουν τώρα, πλάκα. Μόνο στα δικαστήρια αυτοί έχουν ντέρμπι. Με καθαρό χρόνο ποδοσφαίρου, αν παίζει καθαρό χρόνο ποδοσφαίρου, καμιά ομάδα στην Ελλάδα. Εμείς έχουμε αλλάξει επίπεδο, δεν μπορούν να μας παίξουν. Άντε να σε καλά, αδερφέ, να σε καλά. Έγινε, τα λέμε, καλό βράδυ, παιδιά, γεια σας. Σήκωσε, Βασίλη. Πάω, άλλη τέτοια ομάδα, σ' όλη την Ελλάδα δεν θα ξαναπεί. Καλησπέρα στον επόμενο φίλο μας. Καλησπέρα, 23, 10, 287 και 3 οκτάρια. FM και ενός σχόλιο μήνυμα αποστολή στο 54526 για τους ντροπαλούλιδες και όσους κρυφακούτε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σου και σένα. Εγώ πήρα να πω στα παιδιά μια καλησπέρα και δεν θα μακρηγορήσω, μια κουβέντα θα πω μόνο. Μάλιστα. Λοιπόν, επειδή ρε παιδιά είμαστε 8 πόντους μπροστά, μην τρελαίνεστε. Οι άλλοι έχουν το πρόβλημα. Γιατί ακούω τι θα γίνει, πώς θα γίνει, γιατί θα γίνει. Τίποτα δεν θα γίνει. Θα πάμε όμορφα, ωραία, θα καθαρίσουμε το παιχνίδι, θα έρθει και ο παίκτης που είναι να έρθει και τελειώσαμε. Ας τους άλλους να έχουν το άγχος. Τώρα κάτσω εγώ να σκεφτώ γιατί και 8 πόντους είμαι μπροστά, ρε. Έτσι ακριβώς. Δηλαδή ακούω κάτι πράγματα και τρελαίνουμε. Και στο κάτω-κάτω έφυγε αυτός ο Πρίγιοβιτς να πάει στην ευχή του Θεού. Έτσι ακριβώς. Εντάξει, μπράβο, δεν μας ενδιαφέρει. Τελείως. Αυτή είναι λεγεωνάρη, φίλε μου. Τέλειωσε. Τέλειωσε. Το ξεχνάμε και πάμε παρακάτω. Κάτσω εγώ να στεναχωρηθώ τώρα για τον Πρίγιοβιτς. Θα έρθει άλλος και θα είναι και καλύτερος. Και έχω και παίκτες. Έχω και πιτσιρικάδες από πίσω. Έχω φουρνιές. Το πήρα 1,7, 1,8 και έβγαλα 500% στο φινάλε. Στο φινάλε. Εγώ φίλε και τον Μπέλκα θα τον έδινα με το θέλω να πάει και το 25. Τώρα αυτή τη στιγμή όχι. Όχι. Έχουμε παίκτες, μη στεναχωριέστε, είμαστε μπροστά, ας τους άλλους να βγάζουν αφρούς. Τίποτα άλλο. Αυτό έχω να πω, παιδιά. Πιο ωραίο πράγμα να έχεις, πιο ωραίο πράγμα να έχεις σε όλη την Αθήνα μιλάει για πάρτι. Πρώτη φορά στην ιστορία του ΠΑΟΚ. Πω από τι γούστο να έχεις πατήσει. Τι γούστο να έχεις. Όλη η Αθήνα, τι γούστο να αυτό.
Και θα καθόμαστε εμείς να ασχολιόμαστε τώρα που είμαστε και 8 πόντους μπροστά. Μην τρελαθούμε ρε παιδιά, εντάξει. Έλεος. Λοιπόν, καλό βράδυ. Να είστε καλά. Γεια σου αδερφέ, ευχαριστούμε για την επικοινωνία. Πάμε στον επόμενο, καλησπέρα. Έλα, καλησπέρα. Γεια σου φίλε. Έλα. Το Χανουμάκι τι βγήκε να μας πει τώρα. Έλα εντάξει, θα τους δώσεις και λίγο το μικρό. Μόνο και δεν είμαστε τέτοιες. Το φίλε καταρχήν. Χρήστος. Χρήστο. Μόνο και μόνο αν αρχίσουμε φίλε Χρήστο ότι αυτή η ομάδα έχει χρεώσει τον ελληνικό λαό με 230 εκατομμύρια ευρώ. Και όχι μόνο αυτό, βγήκε από τη Γάμα Εθνική, ανέβηκε, πήρε κύπελο, πήρε πρωτάθλημα, χτίζει γήπεδο με συνεισφορά του κράτους. Αυτή η ομάδα που φέσωσε το ελληνικό δημόσιο. Αν ήταν ο ΠΑΟΚ φίλε μου, θα του είχαν πάρει το γήπεδο και τα μνήματα των παππούδων μαζί. Αλλά επειδή είναι... Και άμα στο γήπεδό τους, και άμα στο γήπεδό τους γίνει τελικός κυπέλου και εκεί μέσα θα τους πάρω κύπελο. Μέσα στο σπίτι τους. Έτσι ακριβώς να πούμε και να μένουν. Αυτό λοιπόν, ακριβώς. Και αυτός επειδή ήταν πιτσιρικάς, δεν το τελικό του 83, δεν θυμάται με κάτι γκολ του Δημόπουλου πετακάθαρο. 30 χρονών σου είπε ρε φίλε. Γι' αυτό εγώ πήγα να το πω και... 30 χρονών είναι. Πήγα να το πω και έγινε η συζήτηση, επεκτάθηκε αλλού. Εγώ πήγα να του πω ότι το 83 αν έβλεπε εκείνο το τελικό μπορεί να το δει. Υπάρχει μέσα στο YouTube. Να πάθει έμφραγμα. Τι ακυρώσαν από τον ΠΑΟΚ και τι... Εδώ βγήκε ο Βλάχος, ο αρχηγός της ΑΕΚ εκείνη την ημέρα, τελευταία πριν 4-5 χρόνια και γύρισε και είπε αυτό το κύπελο ήταν του ΠΑΟΚ. Φόρα παρτίδα το είπε ο άνθρωπος. Να σου πω και κάτι άλλο, τι άκουσα τελευταία, εξομολόγηση του μεγάλου Δελικάρη. Τι γύρισε και είπε ο άνθρωπος. Εκείνη η ομάδα του ΠΑΟΚ 73-74-75 έπρεπε να τα είχε σαρώσει όλα λέει. Αλλά δυστυχώς υπήρχε από πίσω Γουλανδρής. Πάντοτε υπήρχαν αυτοί φίλε. Αυτοί που λιμένονται το ελληνικό ποδόσφαιρο εδώ και δεκαετίες. Και τώρα που μπήκε στη μέση στοίχημα και Champions League, τώρα γίνανε αδίφαγοι. Το κάνα Κολομβία, χτυπάνε διαιτητές, ρημάζουνε, καίνε. Με ανθρώπους του υποκόσμου. Αυτά η πολιτεία να τα δει, αλλά ξέρεις τι γίνεται. Η πολιτεία δεν είναι πάντα η ίδια. Εκεί ποντάρουν αυτοί. Αυτοί είναι φόρους ζωής. Η πολιτεία σου λέει ρε πολιτικά, τι εσύ αλλάζεις σαν το πουκάμισο. Αύριο μεθαύριο θα έρθει ο δικός μου και θα γίνει μούχτη. Ο Τάσος είναι εκεί. Εδώ είμαι αδερφέ. Δεν τον αφήσαμε. Σήμερα η εκπομπή ανοίγει στα παιδιά. Εγώ είμαι κάθε μέρα εδώ. Όχι απλά λίγη καζουρίτσα να κάνω. Ο Ζάχος πού είναι? Ο Ζάχος δε φίλε τον έστειλα αφού σου είπα να τον παντρέψω. Όχι άλλο λέω. Μήπως πήγε να σώσει τις ομάδες του σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Τον έστειλα σε εθέρια ύπαρξη. Άστονα. Άστονα. Άστονα να πας και γίνει τίποτα. Μήπως να μην πιάσουνε βήτα εθνική στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ Α2. Γι' αυτό λέω πως καμιά αποστολή. Ήμουνα μια μέρα σε ένα φαρμακείο. Πήγε ένας παππούς, ένας συμπέθερος εκεί, παίρνει την κοπελιά εκεί, η φαρμακοποιός την πίεση τον έπαιρνε. Ναι. 18-19, λέει μια ο παππούς, δεν πέφτει ρε κορίτσι μου με τίποτα, δεν πέφτει μου λέει. Λέει και η κοπελιά, ρε παππού να ήσουν άρης, δεν άπεφτες. Καλό. Η λοιπόν... κοπελιά του την είπε τον συμπέθερο ρε εσύ. Δεν το περίμενα, έπεσα κάτω από τα γέλια ρε. Άντε, να βγω κι άλλη. Να σε καλά, να σε καλά. Κάνουμε ένα διάλειμμα, γιατί δεν το κάναμε στις 11. Θα κάνουμε ένα 3-λεπτο διαλυματάκι και ένα μισάωρο μετά και παραπάνω το πάμε έτσι σε ρί. Πάω και σε 23-10, 2-87 και 3-8, μετά το break ξανά. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Τάσος Τρέγιας στο μικρόφωνο. Παρέα με Γρηγόρη Άτομο σήμερα εκτάκτος και τον Βαγγέλη τον πιλότο από το Σικάγο. Συντροφιά παρέτσα, δεν είμαστε μέχρι και τις 12. ΠΑΟΚ είναι σήμερα η εκπομπή, ελπίζω να το καταλάβατε όλοι από την αρχή. Είναι μια έκτακτη εκπομπή, γιατί απουσιάζει και ο φίλος του Ζάχου σήμερα, οπότε καιρό είχαμε να το κάνουμε. Είναι αρκετά τα θέματα που έχουμε στον ΠΑΟΚ και είπαμε σήμερα έτσι να το οργανώσουμε όμορφα και πιστεύω ότι αρέσει σε πολλούς αν κρίνω από την συμμετοχή και από τα μηνύματα που έρχονται. Οι τηλεφωνικές γραμμές είναι ανοιχτές και πάλι μέχρι και τις 12 παρα 5. Απαντάμε στο 23-10-287-3-8. FM και ενό σχόλιο μήνυμα αποστολή στο 54-526 για τους ντροπαλούς και για όσους μας κρυφακούτε. Εδώ είμαστε να τα πούμε. Λοιπόν, αυτό το μάτσε που έρχεται την Κυριακή με την Τρίπολη, που όλοι περιμέναμε να παίξουμε με το Γιάννενο μέχρι τη Δευτέρα-Τρίτη,
Βρήκαν τρόπο οι επιστήμονες και το αλλάξανε. Οκ, δεν μας πειράζει. Τους θέλουμε ξεκούραστους μέσα στην Τούμπα. Γεια σου παλικάρα μου. Τους θέλουμε πολύ ξεκούραστους μέσα στην Τούμπα τα παιδιά. Μήπως και παίξουνε φέτος. Μήπως και παίξουνε, μήπως δεν φοβηθούνε το μάτς, μην φάνε καμιά μούτζα γκολ και κατέβουνε να παίξουνε μέσα στο χορτάρι και όχι να παίξουνε στα διαβαλκανικά και στα δικαστήρια. Αυτούς περιμένουμε λοιπόν. Αυτούς θέλουμε λοιπόν και τους άλλους, τους χάρτινους, τους κίτρινους, τους ψεύτικους και τα συνεταιράκια αυτών που βοηθάνε για να προσπαθήσουν να κόψουν βαθμούς από τον ΠΑΟΚ. Είναι πολλοί οι συνεταιροί, να το ξέρετε, δεν φαίνονται. Έχει και εδώ στην πόλη, να ξέρετε. Έχει πάρα πολλούς τέτοιους, αλλά δεν θα τους κάνει κανείς το χατήρι. Αυτό το double φέτος δεν χάνεται, είτε είναι ο Πρίγιοβιτς, είτε είναι ο Πέλκας, είτε είναι ο Μπίσεσβαρ. Εγώ, ο Βαγγέλης και ο Γρηγόρης θα πάμε και θα παίξουμε. Αυτό το double δεν χάνεται. Γι' αυτό λοιπόν να χαλαρώσει λίγο ο κόσμος. Είμαστε πρώτοι. Έχουμε κάνει πορεία πρωταθλητισμού, 13 νίκες στα 14 επίσημα μάτς στον πρώτο γύρο και δεν θέλανε να παίξουμε και το 15ο να τελειώσει ο πρώτος γύρος για να μην σε ανακηρύξουν και πρωταθλητή χειμώνα. Πρόσεξε τώρα να δεις τι γίνεται, οι άνθρωποι τι επιστημονικές μεθόδους έχουν. Αλλά ό,τι και να κάνουνε, ό,τι και να κάνουνε, τις κόρνες και τους πυρσούς το Μάιο θα τις ακούν και θα τα βλέπουν. Όλοι θα κλείσετε τα αυτιά σας μέσα στη Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Θέλω να πιστεύω. Ας ηρεμήσει λοιπόν λίγο ο κόσμος όλος. Τα πράγματα είναι μια χαρά. Έφυγε ένας ποδοσφαιριστής στην ευχή της Παναγίας. Θα έρθει κάποιος άλλος. Ουδής αναντικατάστατος σε όλους τους εργασιακούς χώρους. Πόσο μάλλον στο ποδόσφαιρο που υπάρχει πληθώρα ποδοσφαιριστών και υπάρχουν δεκάδες επιλογές. Το θέμα είναι ότι ο ΠΑΟΚ ήταν ανέτοιμος να αντιμετωπίσει μια τέτοια κατάσταση. Μη πιστεύοντας ότι θα βρεθεί η ομάδα να δώσει αυτό το υπέροχο ποσό. Βρέθηκαν οι τρελοί από την Αραβία και τάσκασαν. Από τη στιγμή που δόθηκε, δεν έχεις δικαίωμα να συζητάς εσύ με τον Μπέρκ τι έχουν δικαίωμα αυτοί. Τελείως, έφυγε, γεια σας. Φέρετε τον Μπέρκ χθες. Αν δεν θέλετε να φέρετε τον Μπέρκ, φέρετε έναν άλλον. Αλλά φέρετε τον. Πληροφορίες λένε δεν είναι εύκολο έτσι. Εμείς από την οπαδική μας πλευρά έχουμε την τρέλα μας, την μούρλα μας. Θέλουμε να παίξει τώρα. Θέλουμε να είναι ο παίκτης μέσα στην ομάδα, να έρθουν όλοι, να είναι έτοιμοι. Δεν είναι όμως εύκολα έτσι, παιδιά, οι μεταγραφές να γίνουν. Πρέπει να μπουν τα συμβόλαια, πρέπει να μπουν ειδικοί όροι με στα συμβόλαια. Πρέπει να συμφωνείς με τις ομάδες, πρέπει να έρθουν τα χαρτιά. Πρέπει. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Και ο ΠΑΟΚ, μια και ευνηδιάστηκε και δεν ήταν και τόσο έτοιμος. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι τόσο εύκολο. Οι πληροφορίες μας πάντως λένε ότι μέχρι την Τετάρτη, Τρίτη, Τετάρτη θα έχει κλείσει το θέμα του επιθετικού τουλάχιστον του ΠΑΟΚ. Αλλά ο ΠΑΟΚ μόνο θέλει επιθετικό. Στο κέντρο δεν θέλει αντικαταστάτη του Βέρμπλουμ. Ευνηδιαστήκαμε τάσο με τη... δεν περιμέναμε να πάμε για center four τώρα. Περιμέναμε, είπαμε για πάνω. Μπράβο. Περιμέναμε για εξάρι. Δεν θες ένα γερό εξάρι. Για ένα εξτρέμ. Δεν θες, Ευαγγέλη, ένα εξάρι καλό. Να τελειώσει η υπόθεση. Προτεραιότητά μας είναι το center four που είναι δύσκολη. Έχουν θέση. Ένα από την Πορτογαλία έτοιμο. Πάμε στο φίλο. Να, έχουμε γραμμές. Ναι. Πάμε στο φίλο, να μην περιμένει. Καλησπέρα σας. Γεια και χαρά και στους τρεις. Γεια σου, φιλάρετε. Γεια σου, κύριε φιλάρετε. Είναι εντυπωσιακό, αλλά χθες μ' άρεσε στο Open που η Στάι η ίδια μες στο δελτίο ειδήσεων ανέφερε ότι ο ανακριτής αναζητά και κάποιους που, είναι που κάνουν οπαδική εκπομπή και μάλιστα έδειξε και το απόσπασμα. Μάλιστα, το είδαμε. Μάλιστα. Ήταν η μοναδική, ο μοναδικός σταθμός που το έκανε φυσικά. Μην περιμένετε και για κανέναν άλλο, κύριε Φιλάρετε. Να είστε σίγουρος. Σήμερα μ' άρεσε στην E3 που είπε ο άλλος, έλεγε τις ομάδες που θα παίξουν το Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα και είπε η πρωταθλήτρια ΑΕΚ στην ΕΤ3. Μάλιστα. Πόσο όμορφα θέλουν να συνεχίζουν αυτό που κάνουν κάτω στη Νότια Ελλάδα να το κάνουν και εδώ στη Βόρεια Ελλάδα. Δεν νομίζω, κύριε Φιλάρετε, γιατί το είπε σαν περσινή πρωταθλήτρια, εννοείται. Ανεξάρτητα, στα χαρτιά γράφτηκε ότι το πήρε η ΑΕΚ, έτσι. Πολύ ωραία. Όπως λένε και για τον ΠΑΟΚ, ο κυπελούχος ΠΑΟΚ. Προχθές... Γρηγορή, θέλω του χρόνου να λένε ο πρωταθλητής ΠΑΟΚ σε κάθε παιχνίδι. Ο ταμπλούχος ΠΑΟΚ να λένε. Γιατί άμα δεν το λένε, τότε σημαίνει ότι το κάνουν επίτηδες. Δεν θα το λένε, φίλε, να το θυμάσαι. Μπα, όχι, δεν νομίζω, γιατί δεν τους παίρνει πια. Ο ΠΑΟΚ πάει να χτίσει αυτοκρατορία, το βλέπουν και τρέμουνε. Σου λέει δεν πρόκειται να ακουμπήσουμε ξανά τίτλο που σημαίνει χρήμα, γιατί μόνο αυτό τους ενδιαφέρει εκεί πέρα κάτω.
Να είστε σίγουρος, κύριε Φιλάρετε. Δυστυχώς, και... αυτό που έγινε είναι τραγικό. Πέρσι, για τον Παναθηναϊκό, στο τελευταίο που ήταν παιχνίδι και μετά, δεν ξέρω, πριν το τελευταίο παιχνίδι, κρίνανε όλες οι ΠΑΕ μαζί ότι δεν πρέπει να πέσει και αλλάξαν τον κανονισμό. Έτσι. Φέτος που ουσιαστικά είπαμε να κάνουμε κανονικά τα παιχνίδια και το αποφασίσαν πάλι οι ΠΑΕ. Πώς βγήκε τώρα το δικαστήριο το αθλητικό, που κι αυτοί είναι δοτοί, δηλαδή ουσιαστικά τους παίρνουν και τους βάζουν. Δεν είναι κανένα δικαστήριο. Είναι κάποιοι 5-6 εκεί πέρα που τους έχουν. Όπως παλιά με τα λουλούδια ο Γαύρος τον έσωσε το Βάζελο, έτσι και φέτος ή πέρσι να λέμε. Ο Γαύρος πέρσι έσωσε το Χαβάζελο. Έγινε ακριβώς το αντίθετο που έγινε φέτος. Ναι. Αυτά δείχνουν το πόσο πολύ όπως θέλουν ανοίγουν και κλείνουν το ρούχο. Με τα λουλούδια που σου είπα, κατάλαβες τώρα τι σου είπα τώρα με το Γαύρο που έσωσε το Βάζελο από τη Β' Εθνική. Το Βάζελο τον έχει σώσει ο Γαύρος τουλάχιστον 2 φορές, αλλά και ο Βάζελος έσωσε το Γαύρο όταν Συμφωνώ. Είχε τα χρέη ο Ολυμπιακός. Συμφωνώ. Με τα λουλούδια ήταν επί Ηρακλή, το θυμάστε έτσι. Ναι. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν ασχολείται κανείς πάλι με το θέμα Τζίλος, το οποίο είναι τραγικό αυτό που συμβαίνει στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Είπα προηγουμένως, κύριε Φιλάρετε, δεν κρύβονται πλέον αυτοί οι άνθρωποι. Σου λέει, να, εδώ είμαστε. Και υπολογίζουν στο τι, ότι θα είναι πάντα εδώ αυτοί. Το είπα και στην εκπομπή τους αυτοί. Πάντως για πρώτη φορά κάτι... Θα είμαστε εδώ, πολιτικοί, λέει, θα αλλάξετε αύριο. Και έχουν κάτι δίκιο. Κάτι κινείται, Γρηγόρη, κάτι κινείται. 26 φορές... Να το δούμε αυτό. Ναι, 26 φορές δεν βρήκαν κανέναν. Στην ναι. 27η κάτι κινείται τουλάχιστον. Για να δούμε. Μακάρι να πάει μέχρι το τέλος. Μακάρι. Εύχομαι. Αλλά το βασικότερο για μένα είναι ότι είναι αυτό που είπατε και πριν. Όταν έχει κανείς τα χρήματα, αντέχει στα χτυπήματα. Ναι. Μέχρι τώρα εμείς μας τραβούσαν μια σφαλιάρα, ζαλιζόμασταν ένα χρόνο. Ενώ τώρα πια... Ό,τι χτύπημα και να έχει, έχει αντοχή ο άλλος και αυτό το φοβούνται πάρα πολύ. Είναι πρόβλημα. Αυτοί μπορεί να έχουν την εξουσία στα χέρια τους, αλλά εμείς έχουμε τις αντοχές. Εγώ πάντως βλέπω, κύριε Φιλάρετο, ότι τους διακατέχει πανικός εκεί κάτω. Βέβαια. Όλη η Αθήνα, όλη η Ελλάδα ασχολείται με τον ΠΑΟΚ. Όλες οι φυλάδες. Γρηγόρη, τα νούμερα είναι μεγάλα. Πότε ασχολιότανε με τον ΠΑΟΚ? Μόνο στη μεγάλη ομάδα, τότε που γέμιζε τα γήπεδα ο ΠΑΟΚ. Γι' αυτό σου λέω το πιο ωραίο γούστο αυτή τη στιγμή, 2019, είναι μόνο που... Οι παίκτες του ΠΑΟΚ σκοράρουν εναντίον του Ολυμπιακού από τον Παναθηναϊκό. Έχουνε τρελαθεί. Σου λέει τι γίνεται. Ο Κουλούρης σκοράρει, ο άλλος ο Κάτσε σκοράρει. Δεν ξέρουν από πού τους έρχεται. Και όλοι αυτοί είναι παίκτες του ΠΑΟΚ. Και σου λέει τι γίνεται εκεί πέρα. Βάλε και το πουλήσανε και τον Πάο. Για ανέδειρε στον Όφη, παικτάρα. Παικτάρα. Τέλος πάντων. Πάντως ήταν μεγάλη κίνηση της διοίκησης που έκλεισε αυτό το Λίρατζι, ο οποίος είναι ένα τρομερό καταπληκτικό ταλέντο, ο οποίος προβλέπεται να γράψει ιστορία, έτσι, στα γήπεδα. Πάντως η δικιά μου γνώμη είναι να φέρουν έναν σαν αυτόν που άκουσα τον 24χρονο, για να μπορείς να έχεις ένα μέλλον. Ο Μποναντίνη λέτε, αυτό να τον... Ναι, όποιος είναι. Προτιμώ να είναι ένας νεαρός, να μπορεί να έχει μέλλον και να προετοιμάζεται η ομάδα για το καλοκαίρι, γιατί παίρνοντας το καλοκαίρι δεν θα προλάβει. Δεν έχουμε χρόνο όμως, κύριε Φιλάρετε, στη θέση του Σέντερφορ. Να πω τη γνώμη μου λίγο. Λοιπόν, εγώ τι θα ήθελα, ειλικρινά, θα ήθελα τον Μπέρκ να με βάλει 12 γκολ μέχρι τον Ιούνιο και ας τον πληρώνω 1,5 χαρτί του χρόνου αναπληρωματικός, γιατί 1,5 και 1,5, 3 και 2, 5 είναι μείον 10, 5. Και τον Ροντρίγκες. Όχι, πήραμε και από τον Ροντρίγκες λεφτά. Δεν και τον Ροντρίγκες. Μιλάμε, δώσαμε 10 με 3 χαρτιά τον Μπέρκ, το δίνουμε 2 χρόνια και ένα χρόνο στο χέρι μας άμα θέλουμε μετά τον τρίτο. Καλός ο 24χρονος ο Μπονατίνη, καλός ο ΑΚΠΟΜΠ, αλλά για 3 εκατομμύρια δίνω τον Μπέρκ για 2 χρόνια κλειστά, με τα μάτια κλειστά, για να το πάρω σίγουρα.
Ας που θα το πάρω χωρίς τον Μπέρκα, αλλά λέμε για να σιγουρέψουμε. Φιλάρετε, έχει δύο γραμμές ακόμα, παιδιά. Ναι, έχουμε και τα αυτά, πρέπει να κλείνουμε. Και καλά, 2 εκατομμύρια στον Παναθηναϊκό, γιατί αυτός περιμένει. Όχι, φίλε, 31 Ιανουαρίου. Από ό,τι άκουσα, είναι... δεν έχει ρήτρα. Παιδιά, δεν έχει ρήτρα ο Μπέρκ. Άκου τώρα, άκου το ξένο. Δίκιο. Ο Μπέρκ δεν έχει, παιδιά, ρήτρα, να το ξέρετε. Άκου λίγο το ξένο, λίγο που από την Τούμπα είμαι, αλλά είμαι ξένο. 31 Ιανουαρίου λίγοι αυτό που έχει βάλει ο Βάζολος. Δεν ισχύει. Δεν και προσπαθούν να, κάνουν μια εβδομάδα για... αργότερα. Συγγνώμη, να συγγνώμη λίγο. Συγγνώμη. Για ένα χρόνο ισχύει αυτό και ισχύει μόνο για τον Ολυμπιακό, να ξέρεις. Μόνο για τον Ολυμπιακό. Για ένα χρόνο ισχύει και ισχύει μόνο για τον Ολυμπιακό. Δεν υπάρχει ρήτρα για τον Μπέρκ. Πάρ' το να με κλειστά μάτια. Άντε, αυτό λέμε. Ρε. Έπρεπε να τον είχες χθες. Να σε καλά, φιλάρετε. Γεια και χαρά. Στο πω εγώ μια φορά. Ρε. Γεια και χαρά. Λοιπόν, δύο τελευταίοι παιδιά, μην τηλεφωνείτε οι υπόλοιποι. Γιατί πρέπει να διαβάσουμε και τους υποστηρικτές και να αποχωρούμε 12 η ώρα. Ένα τεταρτάκι. Καλησπέρα στον επόμενο φίλο. Γεια σας. Έλα, Τάσο, καλησπέρα, Γιώργος, ΠΑΟΚ, Ολλανδία. Γεια σου, ρε Γιώργα, ρε, από την Ολλανδία. Ολλανδία, από το Άμστερνταμ. Γιατί ρε Άμστερνταμ. Από το Άμστερνταμ, από άλλη πόλη, αλλά όλοι γύρω-γύρω. Όλοι στην Ολλανδία τώρα, μην χάνουμε το χρόνο μας τώρα. Μέλη, έχει εγώ, εγώ στην Ολλανδία βρίσκομαι και το μυαλό μου εκεί. Είναι νόμιμο εκεί. Να μας πεις για το Λάμπρου. Αφήστε ρε την Ολλανδία τώρα, ρε. Αφήστε την Ολλανδία. Έχουμε τον καημό μας τώρα. Παρεμπιπτόντος, Γιώργο, καλά είπε ο πιλότος. Στη Φορτούνα, στη Στάρτη, πώς πάει ο Λάμπρου. Κάνει παπάδες εκεί, έχουμε μάθει, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Και το είχε βγει ένα κείμενο γιατί ότι η Φέγενορ τον γλυκό κοιτάζει για να τον πάρει. Παπάδες φορματικούς κάνει εδώ πέρα. Τι θα έλεγα, λοιπόν, καταρχήν με όλο το... να κάνω και λίγο το δικηγόρο διαβόλου, εντάξει, αν έβγαινα για πρώτη φορά, με αυτό που θα πω τώρα, ο Τάσος με ξέρει, θα μου πούνε για λαζί παοξί. Ξέρεις, εύκολα παρεξηγώνω. Ο κύριος Φουλάρωτος έχει κάπου σε ένα πράγμα λάθος. Ναι. Στην αγωνιστική που αναβλήθηκε, ας πούμε, και την κέρδισε ο Ολυμπιακός πίσω, κάποιος πήγε στο διαιτητικό για να αλλάξει. Ο Ολυμπιακός πήγε. Στην υπόθεση του Παναθηναϊκού βγήκε μια απόφαση και δεν πήγε κανένα στο διαιτητικό για να την αλλάξει. Αυτή είναι η διαφορά. Μάλιστα. Δηλαδή, όταν κάπου δεν έχουμε δίκιο, μην βγαίνουμε και λέμε ότι να είναι στον αέρα. Εντάξει, θα απαντήσει ο Φιλάρετος τη Δευτέρα στην άλλη. Δεν μπορούμε δηλαδή να τα συγκρίνουμε αυτά τα δύο. Γιατί ωραία. Τη Δευτέρα στην εκπομπή, ναι, πιστεύω θα πάρει ο Φιλάρετος για απάντηση. Θα σας βγάλω αντιπαράθεση να τα βρείτε. Πάμε παρακάτω. Είναι πολύ απλό αυτό που λέω. Στη μία απόφαση υπήρξε. Ωραία, το είπες. Το άκουσε και ο Φιλάρετος. Πιστεύω ότι τη Δευτέρα, λοιπόν, θα έχουμε αντιπαράθεση. Εντάξει, επειδή εμένα μου αρέσει να λέω ότι είναι σωστό, έτσι. Ρε μαζί σου, αλλά τώρα παίζουμε με την Τρίπολη. Ωραία, δεύτερον, όσον αφορά για τον Μπέρκ, εγώ μόνο για ένα λόγο θέλω να πω. Μόνο για ένα λόγο. Ας έρθει και ας παίζει βασικός ο Ακμπομ. Επειδή είναι και θέμα ψυχολογίας, ναι, αυτό, και ναι, θέμα κίνησης, δηλαδή άμα τον πάρουμε, τους κόβει το τζαμπουκά κάτω. Αυτό που δεν θέλουνε είναι για... λόγους, ας πούμε, επικοινωνιακούς, να μην πάρουμε τον Μπέρκ τα μέσα της Αθήνας. Βέβαια, αυτό εννοείται ότι δεν θέλουμε. Αν τον πάρουμε, τους κόβει στο τζαμπουκ. Για μένα ας έρθει και ας είναι στον πάγκο. Μπορεί να μην είναι ο ίδιος Μπέρκ. Να σου πω, ρε παιδί μου, θέλω να σου πω, δηλαδή, παίρνω εγώ το χειρότερο σενάριο. Κατάλαβες, ας έρθει και ας μην παίζει και καθόλου. Να ξέρετε λίγο, ναι, κάτι, επειδή την ξέρω τη χώρα, είναι οι κόρες μου εκεί πέρα πάνω και παλαιότερα είχα πάει και εγώ, οι Σουηδοί. Οι Σκανδιναβοί γενικότερα. Γενικά οι Σκανδιναβοί και ιδιαίτερα οι Σουηδοί είναι επαγγελματίες και στα 35 τους. Δεν έχουν σκαμπάνε βάρκα. Πέρα, να ολοκληρώσω. Και πέρα από όλα αυτά, τιμούν το χρήμα και το συμβόλαιο που υπογράφουν. Να το ξέρετε αυτό. Να το ξέρετε. Τάσο, το καταλαβαίνω αυτό που λες. Εγώ παίρνω το χειρότερο σενάριο. Και ένα τελευταίο θέλω να πω, για να πάμε στον επόμενο, επειδή έχετε και λίγο χρόνο τώρα. Ναι. Είναι τέτοιο το αμόκ του, παιδιά, που θα σας πω ένα μικρό στιγμιότυπο. Σήμερα από μια ραδιοφωνική εκπομπή, δεν θέλω να πω ποιος σταθμό κτλ. Ναι. Υπάρχουν ραδιόφωνα της Αθήνας που βγαίνουν ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ να μιλήσουν. Και βγαίνει ο ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ και λέει, ξέρω εγώ, τα νέα της ημέρας, προπόνηση κτλ. Πώς προετοιμάζει το ΠΑΟΚ κτλ. Και είναι τρεις εκπρόσωποι στο στούντιο, ένας, ναι, της ΑΕΚ, ένας του Ολυμπιακού και ένας του Παναθηναϊκού. Υποτίθεται, ξέρεις, επίσημοι δημοσιογράφοι κτλ. Και φτάνει στο σημείο και ρωτάει, φυσικά του Ολυμπιακού, έμαθα με τον Κάνιας κάτι έγινε σήμερα. Ναι, λέει, πιθανό, λέει, δεν θα
Μπορεί και να μην πάει στην αποστολή, λέει ο ρεπόρτερ. Αλήθεια είναι αυτό. Στη Θεσσαλονίκη. Και απαντάει, και απαντάει το Ολυμπιακό. Α, πολύ ωραία, πολύ ωραία. Πάμε παρακάτω. Επόμενη ερώτηση. Καλά, λέω, γιατί σε παραξενεύει. Εσύ άκουσε τι είπε ο Βαγγέλης. Άκουσε τι είπε ο Βαγγέλης. Πε τώρα, Βαγγέλη. Τι ωραίο πράγμα να σου λέει μεράκι για σένα, δεν υπάρχει. Πιο ωραίο πράγμα. Καλύτερο από σεξ είναι αυτό. Πρώτη φορά στα 45 χρόνια που ασχολούνται για μας. Πρώτη φορά. Πιο ωραίο πράγμα. Υποτίθεται ότι είναι εκπομπή με επίσημους δημοσιογράφους και να λέει πολύ ωραία, πολύ ωραία που τραυματίστηκε ένας παίχτης. Δηλαδή είναι τρομερά αυτά που συμβαίνουν. Δεν πειράζει. Άσο να χτυπιούνται. Δεν κρατάνε ούτε ιερό ούτε όσιο. Άσο να χτυπιούνται όσο θέλουν. Ο δημοσιογράφος του ΠΑΟΚ που μιλούσε εκεί τη στιγμή κοκάλωσε. Λέει, άκουσα καλά, κάτι άκουσα, άκουσα ναι, καλά. Ναι. Έλα, πάμε παρακάτω, λέει τη ΣΑΕΚ. Εντάξει, και εκείνος θα τον καλύψει ναι, κατευθείαν. Ναι, ναι, ναι. Κάνε ένα επίλογο, Γιώργαρε. Να είστε καλά, δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Ευχαριστούμε. Καλά, να έχετε και καλή επιτυχία την Κυριακή. 0-2. 0-1 στο 90 με offside, να πάθουν καρδιακή όλοι. 0-2, 0-2. Τάσο, πάμε θυμηθεί, το λέω, 0-2. Ευχαριστούμε για την επικοινωνία. Η Βραζιλιάνα λέει 0-1. Καλά, 0-1 και στο 1 μπορεί να είναι όμως. Δεν πειράζει, αφού το είπε η Βραζιλιάνα, να ξέρει. Έχει καλέ πιθανότητε. Πάμε στο τελευταίο, μη καλείτε οι υπόλοιποι παιδιά, δεν έχουμε πολύ χρόνο. Καλησπέρα. Γεια σας. Γεια σας, χαίρετε. Πρώτη φορά σας φέρνω, ρε φιλαράκια. Καλώς όρες. Λοιπόν, ακούστε να δείτε, είμαι Παουτσής. Ένα όνομα, μα θέλεις μόνο μας, λες άμα θες. Μαμ. Πώς? Μαμ. Τάκα, μαμ. Μαμ. Από πού μας παίρνεις, ρε μαμ? Από Κοζάνη. Από Κοζάνη. Ωραίος. Λοιπόν, το μαμ να σου εξηγήσω ότι είναι γιατί είμαι λάτρης μια ζωή του ΠΑΟ. Ναι. Μητσάρας Αλβικίδης, Μητσάρας Παρίδης και Αρίσταρχος Φουντουκίδης. Αυτός είμαι εγώ. Λοιπόν, μάλιστα. Εντάξει. Ωραίος. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα. Αν εμείς κλεγόμαστε, εάν μπορούμε να κερδίσουμε τον Αστέρα Τρίπολη, και όχι ρε παιδιά, όχι το Τσουχάλικα. Φίλε, την έχετε την παράδοση, έχετε την παράδοση, λίγο, μη βιάζεσαι, μη βιάζεσαι, μαμ, άκου λίγο ρε, άκου λίγο ρε, μη παίρνεις φόρα ρε λίγο, περίμενε λίγο ρε. Την ξέρεις την παράδοση με την Τρίπολη? Ρε εσύ ξέρεις ότι ο Στάικος Βεργέτης, ρε εσύ σταμάτα λίγο ρε αφελή. Ξέρεις ρε με τον Στάικο Βεργέτη τι τσότας έχει γυρίσει ο Στάικος Βεργέτης με τον Μπακασέτα. Ρε άσε τώρα την ιστορία ρε, μην είσαι αφελέστατη ρε. Άμα δεν υδρώσεις και δεν βγάλεις να πούμε πάθος και τρέλα, δεν θα το πάρεις το μάτς εύκολα ρε. Ρε φιλαράκι, άκουσε. Τι ρε φιλαράκι, σαν 15χρονος μου μιλάς τώρα. Εγώ είμαι 70 χρονών. Δεν πάνε σε 98. Στην Μπάγερ, άκουσε την Μπάγερ. Πάρε δε στην προϊστορία σε λένε. Μπάγερ Μονάχου, πάω 0-0 στο 100. Καλά, εσύ δεν μας πεις τώρα που και πότε βάψα και το Λευκό Πύργο, άλλο σου λέω ρε εσύ. Ρε φιλαράκι. Την ιστορία, την προϊστορία με τε... Άντε πάρε. Ρε το Βενιζέλο που έφερε το καράβι, ρε άλλο σε λέω ρε. Ξέρεις πόσο παρακαλούσαμε αυτοί. Άντε, να μιλάμε μόνος. Να πάω στο UEFA να μαζεύουν βαθμούς εμείς για να παίζουν αυτοί απευθείας στους ομίλους. Το καταλαβαίνεις αυτό? Όχι. Αυτά τα χαϊβάνια εκεί κάτω. Και εμείς δηλαδή παρακαλούσαμε να κερδίσουμε τη Λίν και τη Μίν. Αυτοί παρακαλούσαμε να κερδίσουμε εμείς τη Λίν. Για να μαζεύουν βαθμούς για να παίζουν αυτοί απευθείας στους ομίλους. Χρήστος, είπες Χρήστος λέγεσαι, φίλε. Χρήστο. Σταύρο με λένε. Ε? Σταύρο. Άλλο σου λέω και δεν το καταλαβαίνεις. Τι? Πρέπει να είσαι ψηλιασμένος ότι επειδή είναι δύσκολα εκεί πέρα κάτω και είναι δορυφόροι του κόκκινου αυτές οι ομάδες. Έχεις άσχημη προϊστορία. Άσε με να ολοκληρώσω ρε λίγο ρε παπατρέχα. Άσε με να ολοκληρώσω, μην γυρνάς το μάτι. Θα γράψεις κανένα τι το μάτι μου νυχτιάτικα. Άλλο σου λέω. Να είσαι λίγο ψηλιασμένος και να μην είμαστε αφελέστατε στον αέρα. Μπορεί να σε ακούν και δύο παίκτες και να λένε τώρα κοίτα τι λέει ο κόσμος. Περπατώντας κατουρώντας του πάρει, δεν θα το πάρεις το μάτς εύκολα. Ρε αγόρι μου, θα το πάρω το παιχνίδι με το έτσι θέλω ρε, έτσι πως θα γίνει. Κοίταξε Χρήστο, ξέρεις τι σε λέει ο Τάσος. Με συγχωρείς. Τάσο, άσου. Με συγχωρείς αδερφέ, με συγχωρείς. Άκου ρε φίλε Σταύρο, ξέρεις τι σου λέει ο τέτοιος. Ότι το μάτς, το όνομα μπορεί να δείχνει μικρό, αλλά στην ουσία είναι μεγάλη παγίδα ο Αστέρας. Θυμάσαι τι παθαίναμε με στη Ριζούπολη. 50 άτομα στις Κερκίδες, ο Απόλλων Αθηνών και χάναμε. Εγώ τα καταλαβαίνω αυτά. Τα θυμάσαι αυτά. Αυτό σε λέω Τάσο. Ο Μαγιώργιος με στην Τούμπα το 60 φώναζε, σύρα τη λήξη να φύγουμε. Τι τον κάνω, τίποτα.
Θα το πάρουμε το μάτς πάντως. Κύριε Χρήστο, κύριε Χρήστο, κύριε Χρήστο. Σταύρο με λένε, όχι Χρήστο. Σταύρο, μια ερώτηση. Πότε κερδίσαμε με στο Γάλλιο, θυμάσαι? Στο Γάλλιο δεν έχω κερδίσει ποτέ. Γι' αυτό αυτά τα μικρά τα μάτς είναι πονηρά. Εμείς ποτέ δεν παρακαλέσαμε τον Ολυμπιακό να κερδίσει για να παίξουμε εμείς του ΕΦΑ. Εμείς αυτοί παρακαλούσαν να πάρουμε εμείς βαθμούς για να παίξουν αυτοί τα παιδιά της ομίλους. Συμφωνώ. Πέρσι, Σταύρο, κρινόταν το πρωτάθλημα. Κρινόταν το πρωτάθλημα, Σταύρο, πέρσι μέσα στη Τρίπολη και χάσες. Είναι έτσι. Κοίταξε, δεν το χάσαμε στην Τρίπολη το πρωτάθλημα. Εκεί το χάσε, θα σε πω εγώ. Γιατί αν το έπαιρνε εκείνο το μάτς, σηκείτε τι θα έκανα με ΑΕΚ. Το πρωτάθλημα χάθηκε να σου πω, γιατί εγώ σε λέω είμαι ΠΑΟΚ. Δεν είμαι φυσικό λαϊκού του προσωπολάτρου σου τίποτα. Με αυτό που παρακαλάτε ότι έφυγε, πέρσι μέσα στην ΑΕΚ χάσαμε το παιχνίδι εξαιτίας του το 1-0. Το χάσαμε στο Καραϊσκάκι με το 1-0 που ασχετίζεται. Εξαιτίας πιανού ρε φίλε. Δεν μπόρεσε να πέσει, έφυγε τώρα. Ξέρεις πόσοι παιχνιδιάδες βγήκαν από το ΠΑΟΚ. Κύριε... Σαν και αυτόν εδώ που λέτε, ο Δοδόκρεμα ήταν, τι ήταν. Κύριε Σταύρο, ναι, αλλά έφερε το πιο πολύ χρήμα στην ιστορία μας. Κάτσε. 10 εκατομμύρια ευρώ, ξέρεις τι είναι. Είναι 3,5 δισεκατομμύρια δραχμές, αν θυμάσαι καλά. Κύριε Σταύρο, κύριε Σταύρο, τι κάνει, κύριε Σταύρο. Για 20 τόσα χρόνια την είχαμε γκόμενα την κόκκινη από τον Πειραιά και πήραμε δύο πρωταθλήματα, θυμάσαι. Ρε Φιλαράκη, εγώ δεν ξέρω, δεν θέλω το πρωτάθλημα, δεν το θέλω. Περίμενα σου πω. Εγώ όταν ρωτούσαν οι δημοσιογράφοι τον Κόρσκι, τον συγχωρεμένο, πάτε στην Τούμπα να παίξετε. Δεν μπορείς, άμα πεις και σε. Προσπαθώ να σου πω ότι αυτά τα παιχνιδάκια με Αστέρα που χάναμε και μέσα στην Τούμπα, ένα 3 νομίζω, αν δεν έχω κάνει λάθος. 0-3 στο 17 μας είχαμε. Και μεγάλο χάναμε και με Απόλλωνα Ριζούπολη χάναμε. Ρε, τα χάναμε γιατί θέλαμε εμείς, όχι γιατί θέλανε αυτοί. Εντάξει, λέξτε, δεν θέλει, δεν θέλει κανένα τα χάναμε. Πάντως φέτος, πολλές φορές, για 20 τόσα χρόνια, για 20 τόσα χρόνια την είχαμε την κόκκινη γκόμενα. Έτσι είπε ο στρατηγός. Ο στρατηγός λέει για 20 τόσα χρόνια και πήραμε δύο πρωταθλήματα. Γιατί τα χάναμε, τα χάναμε από τα μικρά τα μάτς, τα χάναμε, να ξέρεις. Από τα μικρά τα μάτς χάσαμε πολλά. Γιατί θέλαμε και τα χάναμε, σου λέω. Όχι, σε λέω, ρωτούσαμε στο χωριμένο τον Κόρσκι. Πάμε να παίξουμε και είμαστε 3-0 χαμένοι. Τελείωσε. Και τώρα σκεφτόμαστε να κερδίσουμε τον Αστέρα Τρίπολης με τον Πρίγιοβιτς και με τον Τρίγιος Κατάρες. Σαν τον Πρίγιοβιτς πόσο περάσαν από εδώ. Εγώ ξέρω ότι χάσαμε πολλά πρωταθλήματα, πολλά εννοείται σε γενικές γραμμές από τα μικρά μάτς. Από κάτι 5-3 τάμπα ντούμπα μέσα στην Ντούμπα Παναχαϊκή, κάτι Αγάλιο, κάτι Απόλλωνας. Κερδούσαμε όλα τα ντέρμπι και χάναμε από τους μικρούς. Αλλά δίναμε, αλλά χάναμε. Είδες, βρήκα τρόπο να ακουστείς. Το χαμήλωσα. Εντάξει. Αυτό, γι' αυτό την Κυριακή είναι, τον κύριο Χρήστο, την Κυριακή είναι τα 3/4 του πρωταθλήματος, το παίρνεις. Ούτε και... καν να το σκέφτεσαι, ρε παιδί μου. Άρα θα περάσει, ούτε καν να το σκέφτεσαι. Εγώ, παιδιά, δεν θα πω 3/4. Εγώ θα πω ένα τελικό ακόμα. Όπως λέμε κάθε φορά. Εύχομαι να βγουν όπως είπες, να μην τους υπολογίζουμε και να τους ξεσκίσουμε. Λοιπόν, αλλά δεν γίνεται. Λοιπόν, τα ακούνε και ποδοσφαιριστές. Πες μια. Εδώ είναι Μπαρσελόνα με τον Γκρόμ και με τον. Ναι, βρε, το 1912 τότε με τα αεροπλάνα του Χίτλερ. Άντε, καλό βράδυ, κύριε Χρήστο. Κάσο. Έλα, εντάξει, έγινε. Μηδέν ένανε το μα, να ξέρει. Να είσαι καλά, κύριε Χρήστο. Μην μειώνουμε την ιστορία του. Ρε, φίλε, τώρα. Ποια ιστορία, α την ιστορία τώρα. Τώρα παίζει για την ιστορία σου. Είπε κάποια πράγματα. Εσύ παρακαλώ, τώρα λέει. Άκουσε τι είπε. Τα ακούνε και οι παίκτε δεν θα νομίζουν ότι παίζουν με την Μπαρσελόνα. Οι παίκτε δεν καταλαβαίνουν καταρχήν. Θέλουν να μεταφράσουν. Άλλο το θέλω να τον πω τον κύριο Χρήστο και τον κάθε κύριο Χρήστο που είναι τόσο υπεραισιόδοξο και το έχει σίγουρο το κομμάτι νίκη την Κυριακή. Δεν είναι σίγουρη νίκη την Κυριακή, λοιπόν. Είναι ένα πολύ. Για να πάρεις την νίκη πρέπει να εδρώσεις. Εγώ έτσι λέω. Εκτός αν υπάρχουν άλλοι παράγοντες, ξέρω εγώ, που δεν τους ξέρουμε. Και το ξέρετε εσείς και το ξέρουμε. Πείτε το να ησυχάσουμε, να κοιμηθούμε καλά. Και κάτι άλλο, την Κυριακή. Πολύ εγώ άδικο ρε σίγουρο, Αγγέλη. Δηλαδή, αν πάει ο παίκτης στο μυαλό τώρα, έτσι όπως κάνουν μερικοί. Και φουσκώνουν τα μυαλά των ποδοσφαιριστών και πάει και έχει μες στο μυαλό του ότι κοίτα εγώ το μάτσο έχω παρμένο ρε. Επειδή είμαι ο ΠΑΟΚ, δεν θα το πάρεις έτσι το μάτσο. Το μάτσο το πάρεις ένας σοβαρός παθιασμένος και ακολουθείς την προπονητική τακτική. Η οποία όσο μπορείς. Όσο μπορείς ρε φίλε. Αυτόν έχουμε τώρα, τι λοιπόν, να κάνουμε. Και τα σενάρια αυτόν έχουμε ρε Βαγγέλη. Τι να κάνουμε. Και τα σενάρια
που διοχετεύονται στα διαδίκτυα ότι ο Ρουμάνος παίζει το κεφάλι του την Κυριακή, δεν θα τα διοχετεύεται. Οι Παοκτσίδες, ο Παοκτσής δεν πρέπει να σκέφτεται έτσι. Ξέρεις γιατί? Γιατί αν τελειώσει και σε πάρει κανένα πρωτάθλημα και σε κάνει το double, μετά τι θα το πεις στο Ρουμάνο? Ρουμάνε, έχεις κάνει το μεγαλύτερο κόλπο στην ιστορία του ΠΑΟ και τσίχο φύγε. Δεν υπάρχουν αυτά. Λοιπόν, παιδιά, αρκετή ανακατοσούρα, σταματήστε και την προπονητικολογία. Προχωράμε δυνατά, λέει, πέσα ρε. Λοιπόν, μακάρι να είχαμε άλλες 2 ώρες και 5 ώρες δεν μας έφτανε για να κάνουμε εκπομπή. Δεν υπάρχει περίπτωση, Βάγγελε, να καραγουστάρουμε εδώ πέρα με τον κόσμο μαζί, γιατί τις γραμμές κόψαμε τις παρατέταρτο, δεν βγάζαμε άλλες γραμμές. Εγώ σου είπα και χωρίς μεταγραφή, λοιπόν, πάλι θα το πάρουμε το μαστράφα. Χωρίς μεταγραφή. Να σε ευχαριστήσω, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, καταρχήν όλους τους ακροάτες. Λίγο ανανεβάσαμε λίγο τόνους και αυτά είναι λογικό, είναι σήμερα ήταν οπαδική η εκπομπή, να μας συγχωρέσουν όλοι οι φίλοι. Έτσι και για τα αυτιά τους αν πονέσανε, αλλά και αν λίγο, ξέρω εγώ, σηκώσαμε λίγο τόνους ή τη φωνή μας παραπάνω, ζητούμε ταπεινά συγγνώμη. Ο Γρηγόρης το έκανε, όχι εγώ. Και εγώ το έκανα. Κοίταξε, με τη σειρά μου να ευχαριστήσω πάρα πολύ και τον αδερφό τον Γρηγόρη, το άτομο που ανταποκρίθηκε άλλο ένα βράδυ εδώ στο κάλεσμα, είναι πιστός στρατιώτης εδώ του ΠΑΟΚ, πάντα έρχεται, και τον αδερφό τον Βαγγέλη τον πιλότο που ήρθε το Σικάγο το παλικάρι και ακόμα δεν συνείδα το jet lag. Πώς το λέτε αυτό, ρε? Εντάξει. Πώς λέγεται, ρε? Ξύπνιος 32. Πώς λέγεται, σε λέω, ρε? Jet. Μαναβή συγκολοφορείο για Αθήνα με 17 ώρες. Ρε τρελέ, αυτό με το αεροπλάνο που παθαίνεις, πώς λέγεται? Γρηγόρη, 17 ώρες για Αθήνα. Δεν με απαντάει. 17 ώρες για Αθήνα. Jet lag. Ακόμα δεν συνείδε. Από το jet lag ήρθε να κάνει εκπομπή για τον ΠΑΟΚ και την Κυριακή θα φύγει για το Κολοκοτρονίτσι του Πόποτα. Να πάει να πάρουμε το διπλώμα από το καφέ της Χαράς. Κατάλαβες. Λοιπόν, να πούμε λίγο τους υποστηρικτές ένα λεπτό και την Κανά να πούμε. Κοντά μας άλλο ένα βράδυ ήταν το Σκομπάρ Espresso Coffee Bar. Γεωργίου Παπαδρέου 9, τηλέφωνο 2311-208-301 για τις κρατήσεις σας. Ανοιχτά από τις 8 το πρωί για καφεδάκι μέχρι αργά το βράδυ για το ποτάκι σας. Το στέκι της πόλης για να απολαύσεις τους αγώνες όλων των πρωταθλημάτων Super League, Champions League, Europa League και τις αγαπημένες σου ομάδες. Ψητοπολείο Πορκίτο. Πούντο, νάτο, αυθεντικές παραδοσιακές γεύσεις, ντόπια κρεατικά, χειροποίητες ζουστινιές, σουβλάκια, κοτόπουλο, πανσέτες, τζουκάκια, πολλές επιλογές μενού για 1-4 άτομα, ολόφες και σαλάτες ξενοδευτικά, Καραολί και Δημητρίου 52 πρώην διοικητηρίου, ντελιβεριά, παραγγελίες, τηλεφωνήστε και τώρα στο 2310-520-555, Αβράμογλου, θαυματουργά φυτά, η άματα, ελιξίρια, βότανα, βάματα, Φύτο Slim, λιποδιαλυτικό γαρμάνι βοτάνο σε τσάι και ταμπλέτες για δυνάτισμα μόνο στον Αβράμογλου. Την πηγή των βοτάνων και τέλος Skies Aviation Academy. Κορυφαία σχολή εκπαίδευση πιλότων στην Ελλάδα με σύγχρονο στόλο αεροσκαφών και εξομοιωτή πτήσεων. Κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα και δούλεψε στις μεγαλύτερες αεροπορικές εταιρείες. Μιας και η παγκόσμια αγορά τα επόμενα χρόνια έχει ανάγκη από 500.000 πιλότους. Μήπως είσαι ένας από αυτούς? Skies Aviation Academy, εγκαταστάσεις στην Περαία, διεύθυνση Θεσσαλονίκης 10. Τηλέφωνο 23 9 20 21 100. Να σε ευχαριστήσουμε άλλη μια φορά πάρα πολύ για την τεράστια συμμετοχή, για την ακρόασή σας εδώ στο Λίμπερο 107,3 στο FM. Μια εκπομπή ΠΑΟΚ σήμερα, με Τάσο Τρέγια, με Γρηγόρη Άτομο και με Βαγγέλη τον πιλότο. Να ευχαριστήσουμε και τον Βασίλη τον Καβαδία για την σπέσια συνεργασία του άλλο ένα βράδυ. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας πρώτα ο Θεός για τη Δευτέρα στις 10. Θα ξέρουμε τι έχει γίνει με τον ΠΑΟΚ. Παίζει και Άρης Λαμία τη Δευτέρα. Εδώ θα είμαστε 10 με 12 με ράδιο Μαρμίτα να τα πούμε. Παιδιά, χίλια ευχαριστώ που ήσασταν άλλο ένα βράδυ. Κάντε μια αποφώνηση και να φεύγουμε. Ευχαριστούμε πολύ τους ακροατές μας και με την νίκη την Κυριακή. Καλό βράδυ σε όλους. Γεια. Auf Wiedersehen. Arrivederci.